Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Πώς να το κάνουμε? Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Και δεν θα πεθάνουμε. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Πώς να το κάνουμε? Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Και δεν θα Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το Δώσε Λύση. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εύχομαι να εορτάζουν όλοι και όλες. Είναι μια γιορτή στην οποία τι δεν έχουμε διαβάσει λοιπόν στο ίντερνετ. Έτσι είναι οι άνθρωποι και πόσο δε μάλλον εμείς οι Έλληνες να μεμισημερούμε και να χλεβάζουμε ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι, γιατί έστειλε λουλούδια, γιατί το ένα και το άλλο, και το Α και το Β. Εμείς εδώ, αφού σας ευχαριστήσω πρωτίστως για την αγάπη σας, δηλώνουμε οπαδοί της χαράς των ανθρώπων, οποιαδήποτε αν είναι η χαρά αυτή. Ή αν είναι ένα τραγούδι που ακούνε, αν τους αρέσει ένας άλλος τραγουδιστής, ή αν είναι η γιορτή των ερωτευμένων, είναι αποκρίση ή μια εκδήλωση του Δήμου, της περιφέρειας, μια συναυλία και τα... Αυτή είναι η κοινωνία και όχι να καθόμαστε από το βράδυ μέχρι το πρωί να μεμσημερούμε. Αφού λοιπόν σας ευχαριστήσω και πρωτίστως να ξεκινήσω για ακόμη μια φορά, για να δούμε παρακαλώ το κοντρόλ, αυτή η εικόνα, αυτό το ταμπλό, το έχω πει πάμε πολλές φορές, το ζηλεύουν εκπομπές των Αθηνών. Αυτή τη βδομάδα όλοι βοηθήσατε, καινοποιούσατε το βίντεο και έφτασε σε 7 ημέρες, 172.000 προβολές, κυρίες και κύριοι. Την περασμένη εβδομάδα είμαστε στην 160, 156 και τα έχουμε δείξει πάμε πολλές φορές. Για αυτήν την εικόνα, για την εκπομπή που παρακολουθείτε live αυτήν την ώρα, στο Δώσε Λύση, είπαμε κάναμε τη δικιά μας ιστοσελίδα, στη σελίδα του Άστρα, live streaming, στις σελίδες, ομάδες να το πω εγώ έτσι, το Facebook, του Άστρα, στο Δώσε Λύση, στο προσωπικό μου προφίλ Αθανάσιο Τζίμας και Σάκης Τζίμας. Μεγάλη στεναχώρια κυρίες και κύριοι πολιτικών, μεγάλων καναλιών, πώς μία επαρχιακή κατά αυτούς εκπομπή, για μένα είναι η καλύτερη εκπομπή και για σας και γι' αυτό σας ευχαριστώ δημόσια, στην ελληνική τηλεόραση. Και σήμερα ήρεμα και σας παρακαλώ να βάλετε, να πάρετε τηλέφωνα στους φίλους να παρακολουθήσουν την εκπομπή για να πούμε για ακόμα μία φορά τα πράγματα έξω από τα δόντια. Αυτή είναι η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, ήρθε για να σας βοηθήσει. Ήρθε για να σας καθοδηγήσει. Ήρθε για να κάνει μια εκπομπή όπως εμείς και οι συνεργάτες μου την αντιλαμβάνονται και όχι να αντιγράψουμε εκπομπές των Αθηνών. Είδατε όταν παίζαμε εμείς τα τραγούδια, κάποιοι μεμσήμεροι έγραφαν ότι ξέρετε κύριε Τζίμα έχετε και 1-2 λεπτά τραγούδια, όταν εκπομπές των Αθηνών όμως αντιγράφουν και αφήνουν και 2 και 3 λεπτά πλέον. Εμείς δεν τα λέμε αυτά γιατί έχουμε κάτι, ξέρετε, με τα κανάλια των Αθηνών ή με τους δημοσιογράφους, αλλά κάποτε και κάποιες στιγμές πρέπει να λέμε σε αυτήν τη χώρα αλήθεια. Να ξεκαθαρίσω γιατί η εκπομπή δεν θέλει να φιλοξενεί πολιτικούς. Γιατί είναι ψεύτες. Και ψεύτες, όταν εννοώ στο αντικείμενό μας, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το Σάκη Τζίμα με τις τεράστιες γνώσεις και τα ερωτήματα που θα τεθούν, το ίδιο και μια μερίδα δικηγόρων, οι οποίοι είτε μεμσημερούν, ζηλεύουν, ξέρετε, για τις γνώσεις και εδώ, ξέρετε, είναι το μεγάλο λάτωμα ενός επαγγελματία. Διότι αυτές, ξέρετε, οι δουλειές, να το πω εγώ έτσι, τα δάνεια και όχι μόνο, ατυχήματα, είναι συλλογικές δουλειές. Θέλεις τον πραγματογνώμονα, θέλεις τον σύμβουλο και το αποδείξαμε με ακόμη ένα πληστηριασμό σήμερα που σταματήσαμε, κυρίες και κύριοι, από έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε στα δικαστήρια των Τρικάλων και με οικέτευσε κι άλλοι πάρα πολύ
Κύριε Τζίμα, παρακαλώ, θέλω τη βοήθειά σας. Εμείς δεν θα αλλάξουμε πλεύση, θα είμαστε οπαδοί της ελληνικής δικαιοσύνης, όσο σκληρός και να είμαι, γιατί η δική μου φιλοσοφία είναι ότι πρέπει να απομακρυνθούν 5-10 δικαστές και να αλλάξει η φιλοσοφία του Αρείου Πάγου, οι οποίοι το παίζουν οι δήμονες ότι όλα τα γνωρίζουν. Πώς μπορεί όμως να αντισταθεί ένας δικηγόρος στον Άριο Πάγο? Πάρα πολύ δύσκολο. Θα έπρεπε να συνδυάσει τις γνώσεις, μια υπόθεση όπως εμείς την πήγαμε στον Άριο Πάγο, για να μπορείς να ξεσκεπάσεις ότι και εκεί υπάρχουν μεμσίμεροι, υπάρχουν χαρτογιακάδες και υπάρχουν άνθρωποι όπως ήθεστε παντού, οι οποίοι δεν αξίζουν να είναι εκεί. Αλλά από έναν αξιόλογο εισαγγελέα εδώ, την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είδατε ένα δημοσίευμα που είναι στους 36, έστειλαν μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και λένε ότι μόνοι τους θα συνομολογούν. Ο κύριος Ζης, ένας πολύ καλός εισαγγελέας για μένα, κυρίες και κύριοι, λέει το εξής. Θα σας τη δείξουμε την επιστολή, πάτε βρείτε στο ίντερνετ. Λέει ότι δεν προάγονται, λέει, καλοί δικαστές στον Άριο Πάγο, δεν ζητούν δηλαδή να προαχθούν, να μπουν στη λίστα, γιατί μένουν σε επαρχία και δεν, οι απολαβές τους δεν φτάνουν να πηγαίνουν, έρχονται στην Αθήνα. Έγινε δηλαδή ο Άρης Πάγος ένα αντικείμενο των Αθηνών μόνο, κυρίες και κύριοι. Δικαστές από την Αθήνα ή κάποιοι δικαστές οι οποίοι το είχαν όνειρο να γίνουν αεροπαγίτες. Μάλιστα συμπληρώνει ο αξιόλογος εισαγγελέας αυτός και λέει ότι πόσο δε μάλλον όταν και αυτοί προάγονται από την κυβέρνηση. Κατάλαβες, Μητσοτάκη? Έτσι λοιπόν έπρεπε να βρεθεί ένας Έλληνας, και αυτός ήταν ο Σάκης ο Τζίμας, και είπα ότι δεν θα με ενοχλείτε με υπονοούμενα, είτε είστε δικαστές, εισαγγελείς ή δικηγόροι. Γιατί όσο θα ενοχλείτε, εγώ θα δείχνω εδώ σκληρότερα πράγματα όπως θα κάνουν σήμερα για να ξεφτελίζονται τέτοιες αποφάσεις που εκδίδονται, και το έχουμε αυτό το δικαίωμα, όταν υπάρχουν οι δικαστικές βούλες εκατοντάδων άλλων δικαστών. Αυτό είναι το δώσε λύση. Γι' αυτό αποφεύγουμε, είμαστε μια ομάδα σκληρή, αποφεύγουμε να φιλοξενούμε και να μην το πάρουν διαφορετικά οι δικηγόροι, γιατί είμαι οπαδός των δικηγόρων και της ελληνικής δικαιοσύνης, διότι εάν έρθουν εδώ θα βρεθούν σε δυσάρεστη θέση, δεν μπορώ να κάνω εκπομπή, εάν δεν θέσω τα ερωτήματα όπως τα θέλω εγώ. Άρα λοιπόν, ποιος δικηγόρος θα απαντούσε ότι υπάρχουν λαμόγια? Κανείς. Γι' αυτό λοιπόν η εκπομπή είναι επιτυχημένη, διότι αυτή η εκπομπή είναι του λαού. Εδώ θα βγαίνει η φωνή του λαού, όπως κάνουμε σήμερα και σε κάθε εκπομπή. Σήμερα θα αποδείξουμε, όπως θα ακούσετε στις συνομιλίες με τους δανειολήπτες, θα έχουμε πολλούς δανειολήπτες σήμερα, για να δείτε το έργο του Δώσε Λύση της τηλεόρασης του Άστρα. Το μοναδικό κανάλι, μοναδική εκπομπή, η οποία είπε την αλήθεια στους δανειολήπτες από την αρχή. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θα πληρώσουμε. Θα πληρώσουμε αυτό που μας αναλογεί και για τους λόγους αυτούς που είπαμε. Τι άλλο είπαμε στην εκπομπή? Η εφορία, ο Μητσοτάκης, οι υπουργοί πρέπει να δώσουν βραβείο στον Άστρα στην εκπομπή του Δώσε Λύση, διότι ρε χαρτογιακάδες, αυτή η τηλεόραση και αυτό το κανάλι σας δίνει χρήματα. Ανθρώπους, φυσικά πρόσωπα που τους είχατε τελειωμένους, να τους πάρετε τα σπίτια, επιχειρήσεις που θέλατε να τις γραπώσετε για δικούς σας, και θα είμαι σκληρός, σήμερα επιβιώνουν χάρη στον Άστρα, στην εκπομπή αυτή και στο Δώσε Λύση, και θα τους ακούσετε σήμερα, θα είστε αυτοί οι κουρίες μάρτυρες, κυρίες και κύριοι, που θα βγουν τηλεφωνικά. Αυτοί οι άνθρωποι κατέστην βιώσιμοι και σαν οικογένειες και σαν φυσικά πρόσωπα, πληρώνουν τις εφορίες, Μητσοτάκη. Γιατί το Δώσε Λύση έβαλε τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι, γιατί τα φανς που δώσατε εσείς τα δάνεια κάνουν τελείως το αντίθετο από τον κύριο Τζίμα, αν δεν είναι ενδεχομένως ο κύριο Τζίμα στο δρόμο τους. Να καταστρέφουν οικογένειες και επιχειρήσεις. Λαμπάδα λοιπόν και βραβείο στον Άστρα και στην εκπομπή του κύριου Τζίμα, γιατί κονομάτε λεφτά, Μητσοτάκη, από εδώ. Και επιβιώνουν οι ελληνικές οικογένειες, τις οποίες οι σύμβουλοι των φανς, των διαχειρίστριων εταιρεών στην Ελλάδα, τους είχαν αποκλείσει από την κοινωνία. Και θα τα ακούσετε
σαν αυτοί που μάρτυρες. Σήμερα, από την Παρασκευή, γιατί ξέρετε όταν έρχεται ο πληστηριασμός, έχει 45 μέρες, τα ξέρουν οι δικηγόροι, σας τα λένε να κάνεις κάποια ένδυκα μέσα. Ανακοπές και χίλια δυο άλλα πράγματα. Με εκέτευσε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, κλαίγοντας στα δικαστήρια, κύριε Τζίμα βοήθα, το έκανα. Πήγα στην Αθήνα, ήρθα τέτα τέτ με το φόνης και τους είπα, κύριε, πάρτε αυτές τις δύο σελίδες, τέσσερις ήταν, διαβάστε. Αναμένω σαν σύμβουλος να μου δώσετε μία απάντηση, διότι εάν δεν μου δώσετε μία απάντηση μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, δεν θα περιμένω την Τετάρτη που είναι ο πληστηριασμός, την Δευτέρα θα κατατεθεί μήνυση για απάτη και για χίλια δυο που έχουμε κάνει και για άλλες επιχειρήσεις εναντίον της διαχειρίστρας και του ΦΑΝΣ. Αποτέλεσμα, να μην πλειοδοτήσουν κυρίες και κύριοι, δείξε Μιχάλη να δει ο κόσμος και να ματαιωθεί ο πληστηριασμός. Φυσικά δεν σταματήσαμε εκεί, έβαλα τους συνεργάτες μου να τηλεφωνήσουν στη συμβολιογράφο, έβαλα τον δικηγόρο. Λοιπόν, όπου η συμβολιογράφος απέφυγε ενδεχομένως νόμιμα να δώσει στοιχεία, αλλά περάσαμε το μήνυμα, ουέ και αλίμονο, όποιος επέμβει να πλειοδοτήσει εδώ θα είναι και μηνυόμενος και ξέρετε, ξέρουν οι δικηγόροι τι σημαίνουν ποινικά δικαστήρια. Και είδατε τι έχουν περάσει άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι πλειοδοτήσαν. Κυρίες και κύριοι, θα μου πείτε, υπάρχει ο νόμος, το λένε και οι δικηγόροι και μου το λέτε και εμένα. Και ζήμα, μα το πάρει τρίτο, δυσκολεύουν τα πράγματα. Φυσικά δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά και οι τρίτοι είναι οι άνθρωποι. Και εξαρτάται από την σχέση του συμβούλου σου με τον άνθρωπο αυτόν ή με τους δικηγόρους που τον αντιπροσωπεύουν, για να επανέλθουν τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση. Ας ακούσουμε όμως τον ίδιο τον Δάνειο Λίπτη, παρακαλώ. Μετά από μια μεγάλη αγωνία και άγχος για εμένα και την οικογένειά μου για τον πληστηριασμό του ακινήτου μου, χάρη στον κύριο Τζίμα όλα πήγαν καλά, σταμάτησε αυτόν τον εφιάλτη που για μήνες μας τρυπόρησε. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Τζίμα και τους συνεργάτες του που δώσαν ένα αγώνα για την υπόθεσή μου και μου έδωσε την βοήθεια που χρειαζόταν. Σας είμαστε ευγνώμων όλοι μας κύριε Τζίμα και θα γίνονται σας. Ακούστε κυρίες και κύριοι σας θευτίκους μάρτυρες έτσι στην ελληνική τηλεόραση, στο μεγαλύτερο κανάλι της Θεσσαλίας και όχι μόνο την τηλεόραση του Άστρα, αλήθειες, πονεμένους ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι κυρίες και κύριοι πιστεύοντας στην Παναγιά, πιστεύοντας στο Θεό, πιστεύοντας ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με αξιοπρέπεια οι οποίοι μπορούν να τους βοηθήσουν και έτσι λοιπόν ένας από αυτούς είναι και αυτός και είμαι στην ευχάριστη θέση αφού δεν έγινε ο πληστηριασμός σήμερα να πω δημόσια ότι θα έχουμε αίσιο τέλος διότι οι προτάσεις μας είναι κοντά γιατί το έχω πει πάμπολες φορές. Εγώ δεν θα σας επηρεάσω. Θα λέω τη γνώμη μου, αν πρέπει να μπείτε στον εξοδικαστικό, σας τα έδειξα εδώ τα 10 λάθη του εξοδικαστικού, η αναγνώριση χρέους, παραιτήστε από κάθε δικόγραφο και δεν συμμαζεύεται. Και γιατί να παραιτηθώ με τσουτάκι και βάζεις και διαφήμιση σώζω το σπίτι μου. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Παίζουν τα κανάλια των Αθηνών σώζω το σπίτι μου. Ποιο σπίτι, το δικό μου το σπίτι. Το σπίτι το οποίο εσείς οι πολιτικοί είστε υπεύθυνοι, το οποίο μπορεί να βγει στον πληστηριασμό. Το σωμένο δηλαδή. Σωμένο βάσει της λογικής. Εσείς αποφασίστε για μένα δεν είναι λύση, είναι ο διαζώσης, είναι ο φυσικός σας δικαστής, γιατί δόξα τω Θεώ ελληνική δικαιοσύνη λειτουργεί και πάει και κόντρα στον Άριο Πάγο και θα δείτε ότι επικαλέστηκαν νομολογία με τις προτάσεις σε άλλο δικαστήριο και διασώθηκε ξενοδοχειακή μονάδα τεράστια κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το δώσε λύση. Έχει δημιουργήσει νομολογία και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή, την κορυφή μας, τον κύριο Θεοχάρη Δαλακούρα, τον Γιώργο Τόρους, έναν εξαίρετο δικηγόρο εκ του Βόλου, τον Σεραπλή τον Δημήτρη, τον κύριο Χαλατζούκα τον, και πάρα πολλούς άλλους συνεργάτες. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές και από τα Τρίκαλα και από την Λάρισα και από την Καρδίτσα και από την Αθήνα. Άρα λοιπόν αυτό το έργο που επιτελεί το δώσε λύση δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Και για να δούμε, είναι αυτά που λέμε εδώ πραγματικότητα. Δείτε.
Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, εδώ ότι όταν εκκρεμεί, ιδίως λέει εν μέσω διαπραγμάτευσης, διαπραγματευτικής διαδικασίας, το που κάνει ο σύμβουλος ή ένας δικηγόρος απαγορεύεται, θεωρείται καταχρηστική οποιαδήποτε κίνηση, επιταγή προς πληρωμή, κατάσχεση, εκτέλεση, να συνεχίσουν διαδικασίες, κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι η απόφαση, η οποία λέει, μετά από ένα περιστατωμένο, λέει, αίτημα του κυρίου Τζίμα, ακυρώνει, κυρίες και κύριοι, εδώ μιλάμε για 5-6 συσσωρευμένες, έτσι, διαφορετικές διαταγές πληρωμής, κυρίες και κύριοι, οι οποίες οι άξιοι δικαστές, Έλληνες άξιοι δικαστές, και πρέπει να χαίρονται όταν αντιμετωπίζουν τον κύριο Τζίμα, τον δικηγόρο, τον τοπικό, διότι δημόσια τους δίνεται ευκαιρία να καταλάβουν ότι με αυτές τις αποφάσεις μόνο δικαιοσύνη απονέμουν, αλλά ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, βάζουν ένα λιθαράκι στα αποτελέσματα που είδατε πρωτίστως και θα δείτε και παρακάτω. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Και η φορεία να είναι ευχαριστημένη γιατί πληρώνεται, και ενδεχομένως υπάλληλοι που έχει, αν είναι επιχείρηση ή αν είναι μια επιχείρηση ατομική με έναν-δυο υπαλλήλους, και η τράπεζα παίρνει τα λεφτά, γιατί τα funds στην ουσία και οι διαχειρίστες εταιρείες δεν υπάρχουν. Δουλεύουν για λογαριασμό των τραπεζών, γιατί να το κρύψουν με τσουτάκι? Αυτά τα φτιάχνανε το κουγλίφι παλί. Έπαιρναν μια επιταγή το κουγλιφική, τη μεταβίωζαν αλλού και μετά την έδωσαν σε έναν άλλον και τον έλεγαν πες ότι κόψε και ένα τιμολόγιο όταν έβρισκαν τα δύσκολα, ότι αγόρασα καρέκλες. Πήρα ένα τραχτέρ, παράδειγμα. Αυτά που εμείς τα ζήσαμε από μουρά δεν περνάνε σε εμάς. Μητσοτάκη, περνάνε μόνο εκεί που θέλετε εσείς να τα περάσετε. Και γιατί δεν περνάνε? Τη συνέχεια. Πάμε λοιπόν, δείτε. Αποκλειστικά, μοναδικά, ήρεμα, στο δώσε λύση. 12.998 δάνεια. Κυρίες και κύριοι, μεταβίβασε τότε 12.9, εδώ εγγράφει και 16.9 του 2019, η Πειραιώς στην Ίντρουμ, κυρίες και κύριοι. Εκ των υστέρων, λοιπόν, όποιο δάνειο ήθελαν, το ενέτασαν μέσα σε αυτές τις 12.998. Είτε με μαϊμού χαρτιά, είτε δήθεν με αυτά που ψηφίσατε τώρα τελευταία, Μητσοτάκη, περίληψη. Ποια περίληψη? Δεν υπάρχουν περιλήψεις. Μητσοτάκη, εδώ ήταν μούφα η δουλειά. Ήταν συλλογικές μεταβιβάσεις, άρων-άρων να μην πτωχεύσει ξανά η Ελλάδα. Άρα βγείτε στον κόσμο, πείτε την αλήθεια και νομίζουμε την αλήθεια. Νομίζουμε τη λογική. Θα καταφέρουμε να πείσουμε τον Έλληνα να πληρώσει, να λέει αλήθεια, να μην αποκρύπτει εισοδήματα, να είναι πιο όπως κάνει το δώσε λύση, και θα τους ακούσετε. Τους είχατε αποκλείσει από τις κοινωνίες σαν επιχειρηματίες και σαν φυσικά πρόσωπα, και όμως με την λύση, τις λύσεις που δίνουμε εμείς, επιβιώσαν, και το κράτος παίρνει τα λεφτά και τα σπίτια δεν έχασαν, και θα σε ψηφίσουν, Μητσοτάκη. Παίρνεις και τον ψήφο δηλαδή, παίρνεις και τα χρήματα και είσαι μάγκας. Το να βάζεις τα φανς, τους απατεώνες, κάποιους εκεί που του παίζουν δικηγόροι και δεν είναι και έχουν κάνει μηνύσεις, οι δικηγόροι για την ποιήση επαγγέλματος, και καλά έκαναν. Ευχαριστώ πολύ. Θα δείτε μια συγκλονιστική εκπομπή σήμερα. Είμαι αποφασισμένος, κυρίες και κύριοι, να δίνω στη δημοσιότητα και να είναι κάθε εκπομπή μου η μία καλύτερη από την προηγούμενη. Δηλαδή, η σημερινή και κάθε μία καλύτερη, όσο μπορώ. Πάμε στην επόμενη καρτέλα. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, εδώ δεν έχει ξαναγίνει πανελλαδικά. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όποιος νομίζει ότι έχει δικόγραφα, τέτοια δικόγραφα, τέτοιες αποφάσεις, μπορεί να βγει στο ίντερνετ και να με διαψεύσει και να πει, κύριε Τζίμα, εγώ έκανα εκείνο, έκανα εκείνο. Πώς όμως να με διαψεύσει όταν καθηγητές, συνταγματολόγοι, και τότε ξαπροχθές βγήκαν και επικαλέστηκαν κάτι αποφάσεις του ελληνικού δικαίου, μια απόφαση του μονομελού στο Πειραιά, όταν ο κύριος Τζίμας με τους συνεργάτες έχει πάνω από 36 αποφάσεις. Και εδώ μιλάμε για μια συγκλονιστική, μοναδική υπόθεση, η οποία υπόθεση, κυρίες και κύριοι, πήρε αυτή την εξέλιξη, μην μπορώντας οι δικαστές να αντιδράσουν από τα στοιχεία, μην μπορώντας τα φανς να αντιδράσουν, και για πρώτη φορά πανελλαδικά, εδώ θα πω το εξής και θα το δείτε παρακάτω, ότι ακυρώσαμε
την πρόσθετη παρέμβαση επί της ανακοπής. Επειδή εμείς μπήκαμε στην ιστορία πιο αργά, κάναμε και πρόσθετους λόγους ανακοπής. Ακυρώθηκε και η πρόσθετη παρέμβαση του ΦΑΝΣ και επί των προσθέτων λόγων. Δύο δηλαδή στην ίδια δίκη. Εδώ τους αφήσαμε στις προτάσεις, τις οποίες προτάσεις εμείς δεν γνωρίζαμε, γιατί ξέρουν οι δικηγόροι κατατέθηκαν στην έδρα, αλλά από την διαζώσεις δίκη προέκυψε λοιπόν ότι ισχυριζόταν εδώ ότι είχαν δύο τα δάνεια, είχαν κυρίες και κύριοι δύο αυτά που ψήφισε με Μητσοτάκης, περιλήψεις δηλαδή, οι οποίες αφορούσαν το συγκεκριμένο δάνειο, οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες στο ενεχειροφυλάκιο και ακολούθως εντολή άλλη σύμβαση που έδωνε το ΦΑΝΣ τη διαχείριση στην ελληνική εταιρεία και προσκομίσαν τις δύο συμβάσεις αυτές. Μόνο που εμείς είμαστε πιο δικτυωμένοι, πιο προχωρημένοι και έπρεπε να πάμε σε ένα άλλο στάδιο για να μην μείνουμε στα λόγια, για να αποδείξουμε στους αξιόλογους δικαστές των Αθηνών ότι αυτές οι συμβάσεις που ισχυριζόταν ότι είναι του κυρίου αυτού του συγκεκριμένου που έλαβε μέρος στη δίκη, και εμείς, και εγώ σαν σύμβουλος και αξιόλογοι δικηγόροι και καθηγητές υπεράσπιση, αφήσαμε λοιπόν και αφού πήραμε αντίγραφα των προτάσεων στην προσθήκη, τους εξευτελίσαμε και προσκομίσαμε ότι αυτές οι δύο συγκεκριμένες συμβάσεις, δηλαδή της αγοράς από την τράπεζα του δανείου και της εντολής για διαχείριση, Μητσοτάκη, τα ακούς αυτά? Δεν ήταν, κυρίες και κύριοι, για το συγκεκριμένο, αλλά ήταν για ένα άλλο όνομα. Επιβεβαίωση ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα ελληνικά δικαστήρια, έρχεται από την ίδια την αντίδικό μας, τη διαχειρίστρια. Δεν χρειάζεται να σας πω τίποτε παραπάνω. Όπου το συνομολογούν εδώ. Έκαναν δηλαδή έφεση εδώ και λένε εδώ ότι επάνω λένε ότι δεν είχαμε, λέει, σκοπό να κάνουμε στρεψοδικία. Αυτό το λένε μετά, αφού βγήκε η απόφαση και κερδίσαμε. Δεν θέλαμε δηλαδή να σας εξαπατήσουμε, κύριοι δικαστές. Και κακώς, ακούτε θράσος, ενώ προσκομίσαν μαϊμού συμβάσεις, κακώς, λέει, δεν έγινε από το δικαστήριο όσας, λέει, χρήση του άρθρου 254 κώδικα πολιτικής οικονομίας, το οποίο έλεγα και στο πρωτοδικείο Βόλου εδώ, μην το χρησιμοποιείτε. Γιατί ο συγκητής έλεγε ότι ναι, όταν δεν τα προσκομίζει νόμιμα δεν υπάρχει το 254, δηλαδή να μου τα φέρεις μετά. Αν και αποδείξαμε ότι και μετά δεν είχαν τη δύναμη να τα φέρουν εδώ και έβγαλαν οι αξιόλογοι δικαστές του πρωτοδικείου πολυμελούς Βόλου την απόφαση ότι πήγατε να μας εξαπατήσετε δυο φορές. Δηλαδή ήταν ανίκανοι, και όταν ο δικαστής από μόνος του εδώ έκανε οι δύο, δηλαδή, γιατί ο συγκητής είπε άλλα. Οι συγκητές γυρίσαν την υπόθεση, δηλαδή έβγαλαν προδικαστική, πάλι δεν μπόρεσαν να αποδείξουν την νομιμοποίηση. Εδώ το ζήτησαν οι ίδιοι με την έφεση, δηλαδή. Δεν φτάνει που έκαναν την απάτη, έκαναν στριψοδικία, ας λένε ότι δεν έκαναν. Λένε ότι στο δικαστήριο, ακούστε θράσος. Ακούτε, μωρέ δικηγόροι της Ελλάδος, θράσος. Κάνουν απάτη, κάνουν στριψοδικία και στην έφεση τους ζητάνε και τα αρέστα τους δικαστές, γιατί δεν κάνατε χρήση, λέει, του 254. Δηλαδή να μας φέρετε τι μετά. Αυτά που επικαλούνται στην έφεση ότι δίθεν κάνουν λάθος και είναι άλλες οι συμβάσεις. Άρα λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα, ποιος Έλληνας, ποιος δικηγόρος, ποιος δικαστής μπορεί να πιστέψει ότι εδώ δεν το έκαναν σκόπιμα, όπως χιλιάδες αποφάσεις, εκατοντάδες αποφάσεις βγαίνουν και δεν τις νομιμοποιούν για το 925, για την παράληψη του 925 παράγραφος 1, αλλά χωρίς να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, οι δικαστές τα βρίσκουν από μόνοι τους, γιατί εμείς εδώ προσκομίσαμε τις συμβάσεις ότι ήταν για άλλους. Φανταστείτε δηλαδή ξεφτύλα. Και έχουν το θράσος να ζητάνε τα αρέστα από τους αξιόλογους δικαστές της χώρας. Αυτά ψηφίσατε, Μητσοτάκη. Δηλαδή, τις απάτες αυτές τις νομιμοποιήσατε με το να πείτε αρκεί η περίληψη. Ποια περίληψη? Ποια περίληψη?
Ζητούν τα αρέστα από τους Έλληνες δικαστές που τους απέβαλαν από τις πρόσθετες παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι. Άκουσουν, άκουσουν. Και λένε, είναι η ίδια σελίδα. Και λένε ότι δεν κάναμε στην προσωπική αδίθεν και ζητούν και τα αρέστα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το δώσε λύση. Βρείτε μου πανελλαδικά μία απόφαση. Και δείτε, κυρίες και κύριοι, για να κλείνουμε τα στόματα, να μάθουμε να σεβόμαστε στην χώρα αυτή τον σύμβουλο, έναν άνθρωπο για τον ΑΒ λόγο, γιατί κάνει καλά τη δουλειά του, είναι ο κύριο Τζίμας, είτε ένα δικηγόρο, να το σεβόμαστε. Και α είσαι και φαν, α είσαι και πρόεδρο τη Δημοκρατία, α είσαι και πρωθυπουργό, α είσαι και αεροπαγίτη. Γιατί εγώ με αυτού τα έχω, δεν τα έχω με του εφέτε και του δικαστέ που έχουν αγανακτήσει από αυτά που θα δείτε παρακάτω. Δείτε. Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της καθής η ανακοπή. Ακολούθως, απορρίπτει την αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση στους πρόσθετους λόγους της ανακοπής. Είναι αυτό που σας έδειξα. Και κατόπιν άσκησαν έφεση και δείχνουν με το δάχτυλο θράσους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ είμαι παράνομος, είμαι το κουγλίφος, αλλά ξέρεις τι, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν σας καταλαβαίνω. Ελληνική δικαιοσύνη, μας υποστηρίζει ο Άρης Πάγος, μας υποστηρίζουν οι πολιτικοί και ζητούσαν τα αρέστα, κυρίες και κύριοι, από τους δικαστές. Δηλαδή λένε, ενώ έκαναν απάτη, λένε δεν θέλαμε να κάναμε απάτη, δεν κάναμε στρεψουδική, αλλά και εσείς κάνατε και άλλη παράβαση. Δεν μας φωνάξατε να φέρουμε άλλα έγγραφα δηλαδή. Αυτά που ψήφισε ο Μητσουτάκης και οι πολιτικοί του που θα σας φέρνουν από εδώ και πέρα. Άρα δεν κατάλαβα καλά. Υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Για να δείτε λοιπόν τι παθάν και τι παθαίνουν μετά την απόφαση τη μία του 2023 και μετά την ψήφιση, να το πω εγώ, την τροποποίηση των νομοσχεδίων. Πάμε παρακαλώ, παρακάτω. Εδώ κυρίες και κύριοι βλέπετε, λέει ότι το δικαστήριο έκρινε ότι η σύμβαση διαχείρισης οφελής από την τράπεζα στο ΦΑΝΣ, περίληψη της οποίας καταχωρήθηκε, λέει, στον εχειροφυλάκιο Αθηνών, πάσχει ακυρότητος και δεν προέκυψε ενεργητική νομιμοποίησή της για την επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι άξιοι δικαστές, ευχαριστώ πολύ τον Κοντρόλ, ξενοδοχείο σώθηκε, κυρίες και κύριοι, θα μέναν 150 άτομα χωρίς δουλειά, οι άξιοι δικαστές, κυρίες και κύριοι, της Ελλάδος. Οι άξιοι δικαστές. Παρακαλώ τον Κοντρόλ, μέχρι τη ζαλίσετε τα αυτιά με την κλήρωση και με την κλήρωση και με την κλήρωση. Το έχουμε πει 100 φορές ότι το δώσε λύση είναι δίπλα στον πονεμένο, στον ευάλωτο. Να ανοίξουμε παρακαλώ την κλήρωση, χαριτολογώντας έτσι βάζω τους άξιους συνεργάτες μου χέρι, έτσι να δίνουμε λίγο τόνο. Δείχνουν και αυτοί ότι σας αγαπούν, ότι σας σκέφτονται. Εδώ ξέρετε είναι η επιστροφή, μου μιλάνε, την κλήρωση, κύριε Τζί, με την κλήρωση. Γιατί σας αγαπούν για να συμμετάσχετε όσο το δυνατόν περισσότερο. Από αυτή την ώρα λοιπόν μπορείτε να τηλεφωνείτε 2421-0-31-434. Σπάστε τα τηλέφωνα, κυρίες και κύριοι, θα ανακοινώσουμε τους νικητές στο τέλος της εκπομπής. Και όλοι όσοι θα τηλεφωνήσουν και σήμερα θα συμμετάσχουν όπως κάνουμε κάθε τέλη του μήνα ή αρχές του επόμενου στη μεγάλη κλήρωση. Ευχαριστώ πολύ. Βάλουμε έτσι μια φορά ακόμα το προηγούμενο έγγραφο να το δει ο κόσμος να χαρεί. Ότι μετά από τον Άρεο Πάγο, μετά το επόμενο Μιχάλη, εκείνο για το ξενοδοχείο, μετά αυτό, έτσι να το δει ο κόσμος, τίποτα δεν τελείωσε. Ο φυσικός δικαστής αποφασίζει. Και θα τα πούμε για κάποιους αεροπαγίτες μετά. Διότι θα μου ετοιμάσει και το δημοσίευμα που με δική μου ευθύνη πάντα ανεβάζω και είναι στο δικό μου site και όποιος θέλει μπορεί από εκεί να το δει, να το διαβάσει και να κάνει όσοι μηνύσεις θέλει. Με τη δική μου ευθύνη και όχι του καναλιού. Έγινε μήνυση στον αεροπαγίτη και ήρθε η ώρα κατόπιν συνεδριάσεις με τους άξιους συνεργάτες και από αυτό που θα δείτε να μηνυθεί όλη η σύνθεση εκείνης της απόφασης του Αρείου Πάγου και πόσο δε μάλλον όταν μία κυρία από αυτή έγινε και αντιπρόεδρος. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Γιατί η ελληνική δικαιοσύνη λειτουργεί. Και δεν μπορείτε να αμφισβητείτε τους άξιους δικαστές. Να πω ότι έχετε δίκιο, ναι, ναι, είστε ανώτεροι δικαστές, αλλά όταν γράφετε βλακίες η απόφαση για τον ΑΒ λόγο που το έχουμε πει, έτσι γιατί θέλετε να κάνετε στους διαδίκους, είχατε
προστριβές, έρηδες και δεν αυτοεξαιρεθήκατε και να βοηθήσετε την Εθνική Τράπεζα που έκανε κι άλλες απάτες και θα το δείτε, γιατί τα δεδομένα που αποστέλλονται στον Τερεσία τα στέλνετε εσείς. Κατάλαβες, κύριο Αρωπαγίτη, χαρτογιακά εισηγητή. Τώρα θα δεις τι θα πάρεις στο δεύτερο μέρος που θα δεις το έγγραφο όταν ολόκληρος Άριος Πάγος ακούστε τι σκέφτηκε να πει στην απόφαση. Δεν έγινε, λέει, αίτηση, αίτημα μετά από τόσες δίκες που δεν τέθηκε ποτέ αυτό το θέμα ούτε στο πρωτότυπο ούτε στο εφετείο. Δεν τέθηκε, λέει, θέμα από τους δανειολήπτες για νέο δάνειο όταν οι ίδιοι συνομολογούν, η τράπεζα. Δώσαμε νέο δάνειο. Δείτε, λέει, σας τα έχω δείξει πολλές φορές. Τα εντάλματα μπήκαν, ταμιεύτηκαν λεφτά. Άρα σου έχουμε και την τελευταία έκπληξη πώς συνέγραψαν. Δεύτερη φορά το ίδιο δάνειο για να εξαπατήσουν όλους και την εταιρεία που το μεταβίβασαν. Θα μου πείτε, αφού το λέτε, κύριε Τζίμα, ίδιοι είναι. Δεν έχει σημασία, το τυπικό φαίνεται ότι μεταβίβασαν στην Τοβάλιο και τον γράψαν σαν καταναλωτικό. Με τον αριθμό όχι της σύμβασης, εξυπηρετήσεως δανείου του δεύτερου δανείου, κύριε Αρωπαγίτη, εισηγητή, αγράμματε. Πάμε λοιπόν. Ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι, μία συγκλονιστική δουλειά των συνεργατών μου, με μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των Ιωαννίνων, με ανθρώπους που επί 20 χρόνια έδωσαν το αίμα τους, όταν κληθήκαμε να βοηθήσουμε αυτή την επιχείρηση, πήγαν να μας μέψουν οι λογιστές, οι δικηγόροι της επιχείρησης. Όμως, αγανακτισμένοι, και θα τον ακούσετε, τον έχουμε κοντά μας, αγανακτισμένοι οι άνθρωποι, τους είπαν μπροστά μου, με τους συνεργάτες μου, ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνετε μέχρι σήμερα. Από σήμερα αναλαμβάνει η ομάδα του κυρίου Τζίμα με νόμιμη εξισοδότηση, διότι πρέπει να πούμε ότι ασκούμε και το επάγγελμα του Συμβούλου Στρατηγικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν και μας ανέθεσαν τη δουλειά. Όταν λοιπόν δουλέψαμε, γιατί εμείς δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πολλά ταξίδια στην Αθήνα, με διασταυρώσεις σε άλλες μονάδες της μιας μεγάλης εταιρείας πετρελαίου, να το πω εγώ έτσι, της χώρας, και διαπιστώσαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ασκήσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγωγή 2.150.000 ευρώ. Αυτή η αγωγή έγινε, κυρίες και κύριοι, όλη η δουλειά το 20 και το 21 κατατέθηκε αγωγή. Όταν ακόμα όλη η Ελλάδα, εάν δικαστές όπου απευθυνόμασταν, μας θεωρούσαν τρελούς. Διότι ομιλούσαμε για επιχειρήσεις μεγάλες, αν είναι δυνατόν, που κάνουν έτσι ευεργετήματα, που κάνουν χίλια δυο άλλα πράγματα. Πόσο δύσκολο είναι για μένα, για τον καθηγητή, για τους καθηγητές, για τους συνηγόρους, να ξεπεράσεις την κοινωνία, ας αυτά που λέει ο κύριος Τζίμας, και με λύπη μου, με λύπη, μεγάλο πόνο ψυχής, να δικαιωθείς κατόπιν ενός από κάποια γεγονότα που συντάραξαν την Ελλάδα πριν μία-δύο μέρες. Και ομιλούμε για την οικογένεια Καρνέζη, κυρίες και κύριοι. Είναι η εταιρεία Illinois, όπου στράφηκε ο πιλάτης μας και ζήτησε, όταν εδώ γράφαμε ότι υπάρχουν έρηδες, κάτι δεν πάει καλά, πάμε στην επόμενη καρτέλα και να βγάλουμε τον... Εδώ, κυρίες και κύριοι, βλέπετε, έσπευσαν οι δικαστές, εμείς δεν θα τους κρίνουμε, είμαστε οπαδοί, έτσι κι αλλιώς ασκήσαμε έφεση και θα δικαιωθούμε. Τώρα μας δικαίωσαν τα γεγονότα ότι κάτι γινόταν μεταξύ τους. Έσπευσαν λοιπόν να μην μπουν στην ουσία, γιατί την ουσία δεν μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν. Αλλά άρχισαν, ξέρετε, αυτά τα τρελά, τα νομικά, όχι το δικαστικό ένσημο, όχι το αναγνωριστικό και χίλια δυο άλλα, έτσι να απορριφθεί η αγωγή. Ασκήθηκε έφεση. Παρακαλώ, αν έχουμε τον δανειολήπτη. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, κύριε Τζίμα. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα... Τα συγχαρητήρια δεν... Ναι, πείτε μου, Τα συγχαρητήρια δεν φτάνουν, ναι.
Τώρα είναι ώρα νομίζω να λάβουμε όλη δράση. Συνεχώς αποδεικνύεται ότι κακώς κλείνουν επιχειρήσεις, κακώς κλείνουν από τα φαντς, κακώς οι ελλιπώς ενημερωμένοι διανεολήπτες αλλά και γενικά πολίτες δεν μπορούν να δικαιωθούν. Αλλά τώρα είναι η δυνατότητα με ένα τζίμα να, και να επιβιώσουν και να παίρνουν το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Όπως ακριβώς και στη δική μας την περίπτωση έγινε, πολύ καλά τα λέτε, αν δεν υπήρχατε εσείς και το δώσε λύση, θα μας είχαν αποκλείσει τράπεζες, φαντς, εφορία, συνεργάτες που τους είχαμε εκτοξεύσει την αξία τους στην αγορά. Τώρα όμως που αποδείξαμε ότι είμαστε βιώσιμοι και πληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις, τι έχουν να πούν. Αυτό ακριβώς. Αυτοί λοιπόν που στην ουσία μας κατέστρεψαν και θα μας τελείωναν διαπαντός αν δεν ήσασταν εσείς και δεν είχατε γύρει αυτή τη διαδικασία. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις, να κάνουμε διάλογο, ναι, για να μπορέσουμε να κατατοπίσουμε τον κόσμο. Να πούμε ότι η οικογένειά σας, οι επιχειρήσεις σας είχαν αποκλειστεί από τράπεζες και από φαντς, ξεκάθαρα. Το λέμε δημόσια. Δεν σας κάνουν αριθμοί, σας αγνοούσαν και χιλιάδιο. Το ίδιο έπρατε και το κράτος, έτσι, φορείς, για να τα πούμε δημόσια στον κόσμο. Εντάξει. Έτσι ακριβώς έτσι έγινε. Και μετά θα πούμε για εδώ και αυτή την ιστορία της συνεργασίας, αφήσω το για μετά. Για να πούμε λοιπόν στον κόσμο, τι απεδείχθη τελικά. Είσαστε στο δεύτερο χρόνο που πληρώνετε κανονικά τις δόσεις όλες. Έτσι. Παίρνουν οι τράπεζες σου τα χρήματα. Είναι έτσι. Οι τράπεζες, τα φαντς, η εφορία και όλοι κανονικά. Και εσείς οι εργάτες. Δίνετε ψωμί, δίνετε ΦΠΑ, πληρώνετε, έχετε θέσεις εργασίας γιατί έχετε μονάδα με πετρέλαια. Έτσι, εμπορία πετρελαίων εκεί κτλ. Άρα λοιπόν. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί πάλι. Άρα λοιπόν, ποια ήταν η μέρημα του κράτους ή των ανθρώπων που το κράτος αποφάσισε να μεταβιβάσει τα δάνεια για να δώσουν λύσεις, να καταστρέψουν δηλαδή. Άρα λοιπόν στο βωμό, προσέξτε τι θα πω, στο βωμό να δώσουμε τα φαντς, γιατί έτσι ήθελε η Τρόικα, έτσι ήθελε οι φίλοι μας, να το πω εγώ έτσι, οι Ευρωπαίοι, έτσι, να οικονομήσουν τα κουράκια δηλαδή, πάρτε τα και κάνετε ό,τι θέλετε. Έτσι. Τι αποδεικνύουμε εμείς όμως με αυτά που κάναμε, ότι κάνουν το αντίθετο, ότι καταστρέφουν δηλαδή επιχειρήσεις και οικογένειες. Είναι έτσι. Μα είναι προφανές. Για λοιπόν να πούμε στον κόσμο να καταλάβει το εξής. Πέρα από αυτές τις συμβουλές, όταν εγώ εισηγήθηκα να σταματήσετε με αυτή την εταιρεία, προσέξτε, δεν θέλω να επεκταθείτε, γιατί τα γεγονότα είναι δυσάρεστα. Είδατε, είχαμε τρεις φόνους. Ναι, κακώς γίνονται αυτά. Ναι, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για την ίδια εταιρεία, έτσι, την Ελληνόλ, δεν είναι κακώς, αφού υπάρχει απόφαση, δεν είναι να το κρύψουν. Και γράφαμε αυτά τα πράγματα που γράφαμε. Πιστεύατε καμιά φορά ότι θα υπάρξει σε αυτή την οικογένεια αυτή η εξέλιξη? Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν πίστευα κάτι τέτοιο. Ήταν δηλαδή σαν όνειρο, αλλά έχετε κάνει προβλέψεις πραγματικά. Πολύ στοχευμένες και πολύ σωστές προβλέψεις για όλα τα πράγματα, επιχειρηματικά μόνο. Εγώ μπορούσα να το προβλέψω, εσείς γιατί δεν μπορούσατε να το προβλέψετε, να το πούμε στον κόσμο για να καταλάβει ο κόσμος πόσο λάθος σκέπτονται. Διότι πιστεύατε ότι είναι ισχυρή, έτσι να το πούμε δημόσια, ισχυρή, ποιος δικαστής τώρα θα δικαιώσει μια εταιρεία, έτσι, εκεί στα Γιάννενα, όταν έχει να κάνει με εφοπλιστές. Ένα ήταν αυτό. Μην το κρύβετε, πέστε το στον αέρα. Δεν έχουμε πρόβλημα εδώ. Τα λέμε, έτσι. Λοιπόν, δεύτερο. Ζητάτε 2.150.000. Δικαίως τα ζητάτε. Πάρτε αυτό, παρακαλώ, το κοντρόλ και βάλτε μου του κυρίου Παπά. Α, είναι η απόφαση. Αφήστε το. Το ίδιο είναι. Ζητάμε 2.150.000 και είδατε ότι δικαιωθήκατε, ότι εκεί πρωτοδικείο είναι ποιος να τα βάλει με τους εφοπλιστές και έβγαλαν την απόφαση που δεν μπήκε στην ουσία. Ήρθαν τα γεγονότα και σας δικαίωσαν, γιατί αυτή η αγωγή ετοιμάστηκε το 20, κατατέθηκε το 21 και οι έρηδες μεταξύ αδερφών έγιναν το 22 λοιπόν, η αγωγή των 325 εκατομμυρίων, έτσι. Και μου λέγατε ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά μεταξύ τους, δεν χρειάζεται να τα πούμε πριν ξεκαθαρίσει η ελληνική δικαιοσύνη το τι έγινε δηλαδή. Εμείς θα δώσουμε ένα στίγμα για να καταλάβουν. Αυτό που θέλω να πω όμως στον κόσμο, για να καταλάβουν όλοι,
όταν μιλάμε για εφοπλιστές, μιλάμε για ανθρώπους. Για πείτε μου, και εδώ να κλείσουμε, αγαπητέ μου, στον αέρα. Περιμένατε αυτήν τη γυφτιά να σας ζητήσουν 4.000 ευρώ από μια συνεργασία μετά από 20 χρόνια. Πείτε το. Μην τρεπόσαστε. Πείτε το. Πείτε το. Γιατί αυτό θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει. Και έχουμε, δεν το λέμε, υπάρχει διαταγή πληρωμής και υπάρχει ανακοπή μας και η προσωρινή διαταγή που έδωσε στο δικαστήριο των Ιωαννίνων που πέσαν και τα μαλλιά της Προέδρου όταν είδε μια συνεργασία τόσων ετών να ζητάτε 2.150.000 και αυτοί να σας βγάζουν διαταγή πληρωμής. Αλλά πείτε λίγο τις λεπτομέρειες στον κόσμο, εκτός από αυτό τι σας λέγαν. Σας λέγαν να τους δώσετε τις πινακίδες από το πρατήριο. Τι λέγαν, για να καταλάβουμε δηλαδή όταν μιλάμε για εφοπλιστές. Γιατί πείτε, μην τραπείτε, πείτε. Ήταν πραγματικά ανεξήγητα όλα αυτά. Και θυμάστε όταν τα συζητούσαμε μαζί, ήταν πολλά πράγματα που όντως δεν μπορούσα να καταλάβω και δεν μπορούσα να καταλάβω το σκεπτικό. Όμως έρχονται τα πράγματα και σύμφωνα με τις προβλέψεις σας έρχεται και δένει το puzzle και δένει αυτό το σκεπτικό και αυτή η πρόβλεψη. Όλη αυτή η κατάσταση δηλαδή που συμβαίνει και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό που σίγουρα δεν θέλει κανένας είναι αυτές οι καταστάσεις να μην γίνονται, έτσι. Ακούστε. Δεν μιλάμε για αυτό το γεγονός, τώρα θα το αποφασίσουν άλλοι. Μιλάμε για τους χαρτογιακάδες που εμφανίζονται, ξέρετε, στα μεγάλα τα κανάλια των Αθηνών και τα κάνουν όλα ρόδινα. Τελευταία ερώτηση, γιατί δεν μου απαντήσετε. Πείτε, σας ζήτησαν 4.000, κύριε, μετά από 20 χρόνια συνεργασίας που τους δώσατε εκατομμύρια. Δηλαδή, ναι, βέβαια. Δηλαδή δεν τους ήξερε η μάνα τους, να το πούμε, όταν ο πατέρας σας τους στην Ήπειρο εκεί και όχι μόνο, έτσι, την έκανε πρώτη εταιρεία. Πείτε το αυτό, δεν υπάρχει, αφού είναι αλήθεια. Είναι όντως έτσι και αυτή την εταιρεία έτσι. Από το 1995 έτσι. Μέχρι και τώρα την εκτοξεύσαμε. Εντάξει, με αυτό θα κλείσουμε. Έτσι, για να δείτε τη διαφορά. Του άστρα, του δώσε λύση, του σάκη του τζίμα και αυτά τα φούμαρα που ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. 4.000 ευρώ και τράπηκε ο άνθρωπος να πει, γιατί του λέγανε σε δώσαμε και μια πινακίδα, λέει, με το όνομά μας και δεν γίνονται αυτά. Και αν αυτοί τα θεωρούν σωστά όταν σου ζητά όλους 2.150.000 και θα δείτε εκεί πέρα ότι λέει εδώ ότι δεν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, κατέθεσα μόνο προτάσεις, γιατί είναι αυτά με τον καινούργιο νόμο της 90% μέρες ξέρουν οι δικηγόροι. Δηλαδή γιατί δεν είχαν σίγουρη την υπόθεση. Αλλά είδατε λοιπόν οι εξελίξεις, δεν θέλω να πω παραπέρα, διότι υπήρχε με τον καθηγητή ραντεβού, έτσι, γιατί ήταν η οικογένεια, δεν θέλω να πω παραπάνω, από τη μία πλευρά και καλώς δεν πήγαμε γιατί μπορούμε να ήμασταν και θύματα. Λοιπόν, η Παναγία μας φύλαξε λοιπόν. Άρα θα δούμε την εξέλιξη με υπομονή, αφού αφήσουμε την ελληνική δικαιοσύνη, έτσι, την αστυνομία να κάνει το έργο της. Αλλά εδώ βλέπετε μια εμπειρία ενός συμβούλου και μιας ομάδος και την εξέλιξη των επιχειρήσεων, τις οποίες επιχειρήσεις, με τη σφραγίδα της εφορίας, του κράτους, των τραπεζών, τις θεωρούσαν μη βιώσιμες. Οι άνθρωποι πληρώνουν, είναι στα 2,5 χρόνια τώρα και όχι 2, όπως είπα, δεν έχουν αργήσει ποτέ, δίνουν θέσεις εργασίας, είναι τίμοι και δικαιώθηκαν και σε αυτή την περίπτωση, διότι όταν ζητάς 4.000 που δεν τα χρωστάνε άνθρωποι, αυτό που φάσεις στο δικαστήριο προσωρινώς και ζητάς εσύ 2.150.000, καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν θέλω να πω γιατί μπορεί να έγιναν αυτά που έγιναν. Ευχαριστώ πολύ. Λέμε τη γνώμη μας δημόσια. Έχουμε όμως ακόμη έναν δανειολήπτη, ο οποίος θα επιβεβαιώσει σαν φυσικό πρόσωπο αυτή τη φορά ότι εάν δεν υπήρχε το δώσει λύση στους άκρες του τζίμας, μία άλλη οικογένεια θα είχαν το σπίτι, μία άλλη οικογένεια την οποία την απειλούσαν να δώσει 30.000, τους λέγανε δεν είστε βιώσιμοι και τι να σας κάνουμε ρύθμιση, εσείς δεν έχετε να φάτε, να τα πω έτσι ξεκάθαρα δηλαδή, τους είχαν φουσκώσει. Τι έγινε? Και η ρύθμιση έγινε και χωρίς στόκους, κυρίες και κύριοι, όλες οι δόσεις άτοκες και οι άνθρωποι είναι συνεπείς. Για να ακούσουμε τον δανειολήπτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τζίμα. Καλησπέρα στην εκπομπή σας και όσοι μας ακούνε. Πείτε μου πόσο καιρό... Εγώ ήθελα να πω ένα πράγμα πριν ξεκινήσω.
Ναι, πείτε μου. Πριν ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε να πω ένα πράγμα. Δεν ξέρω τι λένε οι διαφημίσεις και τα κανάλια και για ρυθμίσεις και για τέτοια, αλλά αν δεν έχουν ένα σύμβουλο σαν τον κύριο Τζίμα, μην περάσουν ούτε έξω από την πόρτα, από την τράπεζα. Ούτε έξω από την πόρτα. Εμένα οι τράπεζες και τα φάνες με πέραν συνέχεια τηλέφωνο και με λέγανε ότι για να μπούμε σε ρύθμιση και για να μιλήσουμε και για να κάνουμε θέλουμε 30.000 ευρώ και μετά να ξεκινήσουμε. Εγώ θυμάστε πολύ καλά, σας είχα πάρει τηλέφωνο, μιλήσαμε, κοιτάξατε πάρα πολύ το θέμα, μας βοηθήσατε, έγινε η ρύθμιση, πληρώνουμε κανονικά το δάνειό μας χωρίς καμία προκαταβολή. Αυτό θέλω να πω, πληρώνετε. Δεν χάσαμε το σπίτι μας και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Πληρώνετε. Τράπεζες και φορείς τα πληρώνετε κανονικά, κύριε, πληρώνετε. Κανονικά πληρώνετε. Ορίστε. Πόσο καιρό πληρώνετε κανονικά τις δόσεις, κανονικά. Δεν σας τα άκουσα λίγο καλά. Τις δόσεις τις πληρώνετε κανονικά, λέω, στην τράπεζα. Ναι, τις δόσεις τις πληρώνουμε κανονικά, δεν έχουμε κανένα θέμα. Έτσι. Ενώ αυτοί στην αρχή μας λέγανε ότι δεν μπορείτε να πληρώσετε τις δόσεις και αυτά. Τα πληρώνουμε όλα, πληρώνουμε τις εφορίες μας, πληρώνουμε κανονικά ό,τι είχαμε συμφωνήσει και ό,τι είχαμε πει. Ό,τι μάλλον κάνατε όλα αυτά που κάνατε εσείς. Και καταρχήν το κράτος πρέπει να σας ανάβει μια λαμπάδα για τα λεφτά που παίρνουν τώρα. Γιατί τόσες οικογένειες θα ήταν στον δρόμο, δεν θα πλήρωναν ούτε φορείες, ούτε σπίτια, ούτε τράπεζες, ούτε τίποτα. Έτσι. Και δεν είχατε πει ποτέ ψέμα. Από τις πρώτες εκπομπές λέγατε θα πληρώσουμε αυτό που μας αναλογεί. Έτσι. Ποτέ δεν είπατε σαν κάποιους άλλους που μας τάιζαν λαγούς με πετραχίλια και μας λέγανε δεν θα πληρώσετε τίποτα και όλα θα είναι έτσι. Και κουρόιδευαν τον κόσμο να πούμε και τον έλεγαν δεν θα πληρώσουμε, δεν θα πάμε να πληρώσουμε. Μας τάζαν ό,τι ήθελε ο καθένας έλεγε. Εγώ θέλω να σας πω, να σας πει ο Θεός καλά, εγώ και η οικογένειά μου σας ανάβουμε πάντα κερί και θέλω να πω ένα πράγμα, αυτό που είπα και στην αρχή. Μην πάει κανένας στην τράπεζα για ρύθμιση, χωρίς να έχει ένα σύμβουλο σαν τον κύριο Τζίμα, μην περάσει ούτε έξω από την πόρτα στο πεζοδρόμιο. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο αυτό. Ευχαριστώ και αυτό πολύ. Φτάνει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζίμα για όλα καλά. Που έχετε κάνει για μένα και για την οικογένειά μου. Είστε καλά. Ακούτε κυρίες και κύριοι ανθρώπους, έτσι, τους οποίους τους είχαν αποβάλει από την κοινωνία. Θέλω να τους αποβάλω. Να μου πείτε, πείτε τη γνώμη μου, να πω εγώ τη γνώμη σε εσάς δημόσια. Τους ενδιαφέρει? Όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Αν καταστραφούν από τους 700.000 ή 250.000 δανειολήπτες, κοιτάνε να κάνουν τα θελήματα και αυτά που τους αναρριχούν, να το πω εγώ έτσι, στην εξουσία. Και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι οι τοπικοί μας βουλευτές οι οποίοι τους ακολουθούν και είναι και οι άνθρωποι αυτοί που τους ψηφίζουν. Θα μου πείτε, ποιο να ψηφίσουμε κύριε Τζίμα, όταν πιστέψαμε όλοι και μου το λέτε συνέχεια ότι ο Φαντομάς, ένας άλλος Φαντομάς ήταν τότε, ο Τσίπρας δηλαδή, θα άσκησε τα μνημόνια που τα άσκησε πιο νωρίς ο Σαμαράς. Λέει, εγώ τα ασκίζω, λέει, σελίδα-σελίδα έλεγε για να πάρει τις εκλογές. Το ίδιο έλεγε ο Τσίπρας, το ίδιο λέγανε, δεν θα πληρώσετε τίποτα, δεν θα κάνετε χίλια δυο άλλα πράγματα. Όλοι αυτοί είναι έξω, κανείς δεν πήγε φυλακή, ούτε τραπεζίτες, κανείς. Εμείς όμως θα σας πάμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, τα οποία είναι οι άνθρωποι που συντάξαν, ξέρετε, αυτές τις προσφυγές πληρωμένοι. Το θέμα που σας αναδεικνύω εδώ, γιατί γνωρίζουμε ότι πρέπει να βρεθεί ένας Έλληνας, μια ομάδα, έτσι να τρίξει τα δόντια στον Άριο Πάγο, να μην μπορεί δηλαδή να κουνηθεί ο Άριος Πάγος και δεν μπορεί κυρίες και κύριοι στην περίπτωση αυτή, γιατί η καραμέλα των δικαστών, των κακών δικαστών, των μεμσήμερων, ποια είναι και η ουδήποτε δικηγόρο που δουλεύει για λογαριασμό τους. Τι θα μας έλεγαν δηλαδή. Αυτό που είπαν οι δικαστικοί επιμελητές, άρα δείχνουν το επίπεδο των χωριάτιδων, γιατί είναι από ένα χωριό δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι λέγανε ότι είναι απατεώνες στον Άρο Πάγο, αλλά λέει και εσείς πήρατε ένα δάνειο και δεν το πληρώσετε. Μόνο που τα χρήματα υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, και δεν πειράχτηκαν. Άρα λοιπόν, η καραμέλα αυτή, η οποία θα περνούσε, γιατί βλέπετε πώς αντιμετωπίζουν, ας πούμε, τα δικήματα, το φόνουν, ψάχνουν τις αιτίες κτλ. Τι θα λέγανε και θα πανηγύριζε και θα μπορούσε αυτός ο αεροπαγίτης και η σύνθεση, ας πούμε, να αποφύγει τις νόμιμες συνέπειες,
Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν αυτοεξαιρέθηκαν, να τιμωρηθούν δηλαδή, γιατί και αυτοί τι είναι, πολίτες, δεν μπαίνουμε σε ρουμπαγίτες. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πώς θα μπορούσαν να διαφύγουν, να πούνε, να γράψουν δηλαδή, ότι ξέρετε, αφού τα χρωστάτε τα λεφτά. Ναι, αλλά όμως εδώ που δεν τα χρωστάμε, γιατί είμαστε πιο μάγκες από εσάς. Είμαστε πιο μάγκες. Και θα έρθουν τα ανήλικα και θα σας βάλουμε τη δική μας την. Τη βοήθεια και τον δικηγόρο, τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι και θα σας εξαφανίσω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και μην ακούσω, γιατί είχα σκοπό, ξέρετε, μετά τις αθωώσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν θα πω εγώ ονόματα, ξέρετε, και μιας ευρωβουλευτή, η οποία γύρισε όλα τα κανάλια, την οποία συμπαθώ, δεν έχω κανένα λόγο, αλλά άλλαξα όμως και δεν το έχω θέμα της εκπομπής μου, όταν διάβασα ότι κακώς, λέει, σέρνουν κάποιοι τη χώρα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, έτσι, για να στερηθεί η χώρα κονδύλια. Λοιπόν, λαμόγια, αν είναι να στερηθεί η χώρα κονδύλια, γι' αυτό ας στερηθεί. Ή θα πονέμετε δικαιοσύνη, ή αυτό κι αν δεν είναι μηνύσιμο, κυρία ευρωβουλευτή. Και δεν το κάνω και δεν θα το κάνω, γιατί δεν μπορείς να αποδείξεις σε κανέναν για ποιο λόγο θα πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Όταν να βρεις το δίκαιο του, τότε θα κάνει δηλαδή. Ακούστε σκεπτικά πολιτικών. Αλλά εμείς έχουμε και την άλλη λύση όταν έτσι το τραβάτε, τους κυνηγείτε. Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Κύριε, κάνετε υπομονή. Υπομονή. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα κάνετε υπομονή και θα προσπαθήσετε να βρείτε λύσεις. Και αφήστε αυτά, σώσε το σπίτι σου. Το βλέπω και βγαίνω από τα ρούχα μου. Να σώσει το σπίτι του ποιος, αυτός που δεν χρωστάει, αυτόν που εσείς τον φέρατε σε αυτήν τη θέση. Μητσοτάκης. Εγγυάστε κανένας νέος φόρος, καμία αύξηση παλιού φόρου, κανένας νέος φόρος και πάμε μπρος. Αυτό λέτε. Όχι απλά κανένας νέος φόρος, αλλά και περαιτέρω μείωση φόρων. Και περαιτέρω μείωση φόρων. Πού θα βγουν αυτά τα λεφτά, δεν θα υπάρξει έξτρα φορολογία? Όχι. Το δηλώνω κατηγορηματικά. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο δεν μιλάει σήμερα για φόρους. Μπορούμε να μειώσουμε φόρους, να πετύχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να μειώνουμε ταυτόχρονα το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να εγγυηθεί ότι οι φόροι θα εξακολουθούν να μειώνονται. Εμείς φόρους δεν θέλουμε. Εμείς κόψαμε τους φόρους. Θα μειώσουμε κι άλλο τους φόρους. Τον Κυριάκο να τον πιστεύετε. Έχει το μεγάλο προσόν ό,τι λέει να το κάνει. Για να δούμε και το επόμενο, έτσι, να εφόλεις τις ύλες, παρακαλώ το κοντρόλ. Στον επαγγελματίας έλεγα το εξής. Θέλω και θα μειώσω το τέλος επιβεβαίωματος υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθεί η φορολογική. Ευχαριστώ πολύ. Συμόρφωση. Υπό την προϋπόθεση, τα γυρνάμε τώρα, η πρώτη προϋπόθεση, έτσι. Λοιπόν, και γιατί τα παίζω αυτά? Γιατί εδώ δεν υπάρχει άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα. Θα ξαφάνισε ο Μητσοτάκης σου και μου λένε, καλά κύριε Τσίμη, μια τον πενεύεις και την άλλη τον βάζεις. Εγώ όχι. Η εκπομπή αυτή παίρνει θέση και λέει αλήθειες. Εσείς θα αποφασίσετε λοιπόν αν είναι καλός πρωθυπουργός ή όχι. Για μένα, παρόλο που τον βάζουμε χέρια, είναι καλός πρωθυπουργός. Τι σημαίνει, έτσι έχουμε σπουδάσει εμείς. Είναι καλός δικηγόρος όταν κερδίζει τις δίκες. Είναι καλός σύμβουλος όταν δίνει προβλήματα, όπως δείχνουμε εμείς. Εδώ, όχι με το στόμα, με έγγραφα, με μάρτυρες. Έτσι λοιπόν. Άρα είναι καλός πρωθυπουργός. Όταν διέλυσε την αριστερά, όταν κάνει ό,τι θέλει, όταν περνάει ό,τι θέλει, όταν κάνει, είναι καλός. Καλύτερος από το Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Δείτε εδώ, ο άνθρωπος εδώ είναι αϊκός. Ευχαριστώ το κοντρόλ. Και με αυτό θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Εσείς τηλεφωνείτε 2421-031-434, κυρίες και κύριοι, για να είστε νικητές στο τέλος της εκπομπής, αλλά και εύχομαι κάποιοι από εσάς, κι αν όχι γιατί όλοι, και στο τέλος του μήνα. Διαφημιστικά μηνύματα, γιατί όπως λέμε εδώ εμείς στον Άστρα, τι το καλύτερο να δεις? Τοπικές διαφημίσεις των επιχειρήσεων εδώ, ο δικό μας,
αυτόν που επιλέγουν τον Άστρα, το μεγαλύτερο κανάλι της Θεσσαλίας και όχι μόνο, απορούν και ξέρουν, κυρίες και κύριοι, καλά οι άνθρωποι των ΜΜΕ, πώς μία εκπομπή πιάνει 170, 160, 150 χιλιάδες και θα πάμε στις 200 θεάσεις, κυρίες και κύριοι, όταν φιλοξενούνται μεγάλα πρόσωπα στα μεγαλύτερα και με τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους των Αθηνών και είναι 80 και 50 χιλιάδες ή, εν πάση περιπτώσει, αν πάνε 150, είναι μετά από ένα χρόνο, μέσα είναι σε 7 ημέρες. Ευχαριστώ για την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ. Διαφημίσεις. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Κατάλληλο για όλους. Κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας, πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ας δούμε πού μπορείτε να βλέπετε. Εδώ είναι το καινούριο μας site, η ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ, κυρίες και κύριοι, δοσιλύση.gr. Παίζει αυτή τη στιγμή live εκπομπή, έχει όλες τις εκπομπές μου. Δημοσιεύματα, οικονομικά θέματα, τις κληρώσεις και όχι μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας πάμε όμως, γιατί δέχτηκα τηλέφωνα και μου λένε συγχαρητήρια δικηγόροι και με ρωτούνε, κυρίες και κύριοι, τι θα αποκαλύψουμε σήμερα και πώς το δόσελις. Ο Σάκης ο Τζίμας, κυρίες και κύριοι, έφτασε για πρώτη φορά να κρίνεται μία απόφαση δημόσια. Το παίρνω πάνω μου, έχω κάνει μήνυση, έγινε και η δεύτερη μήνυση καλοκτόλης της σύνθεσης, κυρίες και κύριοι, διότι είναι το αντικείμενό μου. Δεν υπάρχει οικονομική εκατέρωθον, δηλαδή, διαφορά. Αυτό πιστεύανε και γι' αυτό αποφασίσανε έτσι. Ξέρετε, έτσι είναι οι δικαστές. Είδατε τι μας είπε ο φιλοξενούμενός μας την άλλη φορά. Σηκώθηκε και λέει, και δεν είπε ο πρωτοδίκης, δεν θα δείξετε, λέει, εσείς την ελληνική δικαιοσύνη, κύριε, έχετε τα λεφτά. Αυτό είναι το θράσος κάποιων δικαστών. Η ελληνική δικαιοσύνη όμως λειτουργεί. Για το συγκεκριμένο άνθρωπο που μίλησα, 48 δικαστές αποφάσισαν διαφορετικά για αυτά που τα πεπραγμένα του κατά το 2002 και είπαμε στο πρωτοδικείο και η παρησία και όχι μόνο εκείνη τη σφεκουφουλιά που τελικά βγήκε το κεδιόχαρτο από τους ίδιους εκεί τους κατοίκους και εμείς βγάλαμε το χαρτί της Ανάστασης. Ας δούμε και να θυμηθούμε γρήγορα δύο πράγματα θα πω για να πέσει ακόμα μια σφαλιάρα. Για να καταλάβουν οι δικηγόροι ότι αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο από έμπειρους συμβούλους και οι δικαστές φυσικά. Αυτή είναι η απόφαση. Ήταν εισηγητής, έπρεπε να αυτοξαιρεθεί. Το είπαμε πάρα πολλές φορές. Άλλος ήταν εισηγητής, κατατέθηκαν προτάσεις προ 20 ημερών, βούτυξε τη δικογραφία στην έδρα. Μόνο που είδε τα ονόματα των διαδίκων και δεν συμβάστηκε και τα δύο ανήλικα παιδιά, έπρεπε να φύγει γιατί είχε μηνυθεί πάρα πολλές φορές για αυτά που διέπραξε σαν πρωτοδίκης. Λοιπόν, δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην θυμάται τους διαδίκους, γιατί το είχε μάθει όλη η Ελλάδα. Και εδώ είχε ασχοληθεί ο Άρης Πάγος, είχαν ασχοληθεί συνάδελφοί του για να τον αθωώσουν ότι έκανε το καθήκον. Ποιο καθήκον, τα έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές, γιατί πίστευαν και ορθώς πίστευαν ότι δεν μπορεί ένας μη, να το πω εγώ έτσι, συμμετέχουν στη δίκη από μια αυτεπάγγελτη δίκη, γιατί μιλάμε για κακούργημα πλαστογραφίας, έγινε αυτεπάγγελτη δίκη, αν δηλαδή θα. Συνέλθει το συμβούλιο και απαλλάξει τον δικηγόρο από πλαστογραφία, δεν θα έχει πέσει καμιά φορά σε κανενός στα χέρια το βούλευμα. Μόνο που ο Σάκης ο Τζίμας είναι τετραπέρατος, το πήρε κύριε Αρωπαγίτη, το κράτησε, κυκλοφορεί στις δικογραφίες, το βλέπουν όλοι οι δικηγόροι, γελάνε, γιατί τότε έλεγες και θα το δούμε παρακάτω, δεν συμπληρώθηκε τίποτα. Μετά πίστεψε ότι το βούλευμα δεν θα βγει στη δημοσιότητα και έλεγες καλώς τα συμπλήρωσε. Εδώ είναι η μήνυση. Πάμε λοιπόν, δύο πράγματα θα πω, δεν θα πω άλλο όταν θα έρθει η άλλη μήνυση κατά όλης της έδρας, η οποία θα κατευθυνθεί. Εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, επειδή δεν μπορώ να δεχτώ και δεν θα δεχτώ ποτέ, ξέρετε, από κανέναν στη δουλειά μου επάνω μαθήματα. Το τέχνασμα αυτό που έκανε ο Σάκης ο Τζίμας και οι συνεργάτες του, έτσι, για να αποδυναμώσουν τελείως κάθε μέθοδο κάποιου δικαστή ή, εν πάση περιπτώσει, όπως θα αποδειχτεί και των άλλων τράπεζες, δικηγόροι εκεί, για να στήσουν να βγάλουν εκείνη την απόφαση, ότι δηλαδή, τι έλεγε η απόφαση, είναι πολλά τα θέματα, είπαμε για την έκθεση επίδοσης
είναι για γέλια, αλλά και επί της ουσίας δεν μπορούσε να μπει ο Άρης Πάγος. Μπήκε όμως για να πει ότι δεν είναι, λέει, νέο δάνειο, μολονότι έλεγαν στην... Συνομολογούσε δηλαδή η τράπεζα, κρίθηκαν πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο δικαστήριο ότι είναι νέο δάνειο. Πάμπολες αποφάσεις, ξέρουν οι δικηγόροι σας, από αλληλόγραφους λογαριασμούς και όχι μόνο, μετατράπηκαν σε κλειστά δάνεια, χωρίς καμία αίτηση, έχουν γίνει αμετάκλητες. Αλλά αυτό το τέχνασμα σκέφτηκε η τράπεζα να το πει ότι ξέρεις, μέσα θα πούμε αυτά, θα σου δώσουμε κάποια χαρτιά ότι δεν έγινε νέο δάνειο και γράψει ότι δεν έγινε νέο δάνειο. Λοιπόν, εμείς όμως ήμασταν πιο μπροστά και το ξέραμε ότι κάπως έτσι θα κινηθούν και δείτε τι παθαίνει ο Άρης Πάγος, κυρίες και κύριοι, και η ίδια τράπεζα. Πανελλαδικά ξεφτιλίζονται και θα ξεφτιλιστούν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, γιατί εκεί θα τους πάνε τα ανήλικα παιδιά που είναι ενήλικες τώρα. Και θα γυλάει και το παρταλό κατσίκι. Γιατί λοιπόν, το έχω πει πάνω πολλές φορές, το συγκεκριμένο δάνειο με ευθύνη της τράπεζας και με απόφαση δικαστηρίου, έτσι γίνεται στα ανήλικα παιδιά, να δοθεί ένα δάνειο στα ανήλικα παιδιά. Ο σκοπός όμως ήταν, επειδή ο πατέρας είχε αγοράσει μια τεράστια περιουσία, δεν μπορούσε να βγει εκείνη τη στιγμή, έπρεπε να δοθεί μια βεβαίωση από την τράπεζα, γιατί εδώ υπήρχαν βεβαιώσεις συνεργασίες. Δηλαδή δεν είχαμε να κάνουμε ένα δάνειο λήπτη ο οποίος δεν είχε εισοδήματα, εδώ μιλάμε για 125.000 ετήσια εισοδήματα και συνεργασία έτσι, με την τράπεζα. Άρα λοιπόν υπάλληλος. Με σταθερά επιτόκια 3-12. Έτσι λοιπόν είπανε ότι ξέρετε πάρει ένα δάνειο και μετά θα το αλλάξουμε και θα το πάμε σε εσάς, στα κανονικά σπίτια δηλαδή που αγοράστηκαν. Έγινε τότε εκείνο σε συνεννόηση και αφού έγινε η κρίση λοιπόν και εφόσον στην σύμβαση την πρώτη γράφτηκε μάλιστα εκεί με στυλώτη να προσημειωθεί και ένα άλλο σπίτι, άρα να φύγει η προσημείωση από τα παιδιά, κυρίες και κύριοι, έπγινε η κρίση, δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό που υποσχέθηκαν και τι έγινε κυρίες και κύριοι. Έγινε ένα νέο δάνειο τελικά. Αυτό που το δάνειο όμως χρειαζόταν νέα άδεια του δικαστηρίου να δίνει το δικαίωμα στον πατέρα με την τράπεζα να κάνουν νέο δάνειο στα παιδιά. Δεν έγινε αυτό, ακυρώθηκε το δάνειο, ακυρώθηκαν οι εγγύσεις, ακυρώθηκαν όλα. Και πήγε ο Άρης Πάγος να μπει στην ουσία μετά από 13 μήνες, ενώ δήθεν τα δεν έγραψε ο δικαστικός επιμελητής στην επίδουση την ημερομηνία και την ώρα όταν το ΣΤΕ, το έχουμε δείξει εδώ, έχει αποφαθεί ότι υπερισχύει η έκθεση επίδουσης. Μπαίνει παράνομα και αρχίζει και στείνει ένα σκεπτικό παράνομα. Και στέκομαι σε αυτό, γιατί είπα ότι εδώ θα τα λέμε ένα-ένα. Ότι δεν έγινε, λένε, αίτηση. Καταρχήν δεν γινόταν αίτηση, γιατί στους συνεργάτες υπήρχε βεβαίωση. Βεβαίωση από την τράπεζα ότι ναι, κύριε, στις συνεργάτες πάρτε δάνειο. Άρα, μούφα τα γραφόμενα του εισηγητή και η συνυπογραφή της άλλης της σύνθεσης. Ας πάμε όμως να δούμε τι σημαίνει σύμβολος. Ας το εκεί, Μιχάλη, εκεί δεν τελείωσε ακόμα, το προηγούμενο. Για να δούμε λοιπόν. Η εμπειρία μου δηλαδή, την προηγούμενη καρτέλα παρακαλώ εδώ, μην το αλλάζεις, η εμπειρία μου έλεγε ως εξής. Ξέροντας την ιστορία, έπρεπε να γραφεί από τις ανακομπές και να ζητηθεί και από τον πρωτοδίκη και από τον εφέτη, προσέξτε, να ακυρωθεί η σύμβαση, να ακυρωθεί ο λογαριασμός εξυπηρετήσεως του δανείου που δόθηκε το 8, ακολούθως να ακυρωθεί η πρόσθετη πράξη, το νέο δάνειο δηλαδή, και ο νέος ο λογαριασμός εξυπηρετήσεως του δανείου, ο οποίος τελείωνε, κυρίες και κύριοι, εδώ σε 8-14. Ο νέος, αυτόν που λέει ο Άρης Πάγος ότι δεν είναι νέο δάνειο. Ποιος μπορούσε να σκεφτεί, γιατί αν δεν έμπαιναν αυτά και δεν τα δεχόταν η απόφαση που τα κύρωσε όλα, δεν θα μπορούσε να διαγραφεί η πρώτη σύμβαση, ο πρώτος αριθμός εξυπηρετήσεως του δανείου, η δεύτερη σύμβαση και ο δεύτερος αριθμός του δανείου. Και εδώ καθίστε σε καρέκλες και ακούστε πώς εξευτελίζεται ο Άρης Πάγος. Και λέει ο Άρης Πάγος, δεν έγινε νέο δάνειο. Για να δεις, κύριε Αρωπαγίτα, δημόσια, πώς σε δούλεψε η ίδια η τράπεζα και εκεί που συναστράφηκες για να βγάλεις αυτή την απόφαση. Εδώ, κυρίες και κύριοι, πανελλαδικά,
είναι τα χαρτιά του Τηρησία, όπου εμείς ζητήσαμε βάσει της απόφασης της τελεσίδικης να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα. Διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα διαταγή πληρωμής, κυρίες και κύριοι, η καταγγελία δανείου και στέλνει επιστολή του Ρησίας και λέει δεν μπορούμε λέει, να διαγράψουμε το άλλο, λέει, γιατί έχει περαστεί, ακούστε, είναι δάνειο στεγαστικό με απόφαση δικαστική. Που ο Άρος Πάγος λέει ότι δεν έγινε λέει, άλλο δάνειο, δηλαδή παρέμεινε στεγαστικό με την ισχύουσα απόφαση την πρώτη. Η άσκετη. Δείτε όμως αυτά τα προσωπικά δεδομένα, οι εγγραφές δηλαδή, στον Τηρησία γίνονται με τα χαρτιά που αποστέλνουν οι τράπεζες. Ξεφτελίζουν οι ίδιοι τους ανθρώπους που ζήτησαν βοήθεια, τον Άρο Πάγο. Τι έκαναν δηλαδή. Πήγαν κυρίες και κύριοι το 18, το βλέπετε. Και εφόσον είχε εκδοθεί η τελεσίδικη απόφαση που ακύρωνε όλα αυτά, για να μπορούν να μεταβιβάσουν το δάνειο, πού να σκεφτούν ότι θα υπάρξει ένας κύριος Τζίμας που θα κάνει όλες αυτές τις διεργασίες, και το εγγράψαν εδώ να το δείτε καθαρά όλη η Ελλάδα, καταναλωτικό δάνειο Εθνική Τράπεζα, 15 του 13, καταγγελία, κύριε Αρωπαγίτη, μετά δηλαδή το 10 που έγινε αυτή που θεωρείς εσύ πρόσθετη πράξη και νόμιμη ότι δεν χρειάζεται νέα απόφαση του δικαστηρίου για τα ανήλικα, δεν χρειάζεται, ωραία, αλλά εδώ δεν είναι γραμμένο το δάνειο αυτό που εσύ έκρινες. Γιατί εκείνο ήταν στιγαστικό. Είναι μεν το ίδιο δάνειο, αλλά εδώ το γράψα σαν καταναλωτικό, το οποίο το διαγράψαμε και αυτό γιατί τα είχαμε προβλέψει. Και ο αριθμός 814 είναι ο αριθμός της νέας σύμβασης εξυπηρετήσεως του δανείου που διαγράφηκε. Αυτό να το πάρετε, να το πάτε στον Άρο Πάγο δικηγόρη για να γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Αυτοί οι άνθρωποι κλείθηκαν πλέον για να μην πτωχεύσει η χώρα, άσκετη δηλαδή πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί άλλο είναι η πρακτική, άλλο είναι το πεζοδρόμιο, άλλο είναι η φιλοσοφία να μπορείς. Ποιος θα το έκανε αυτό? Δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό. Αυτά εδώ αποστέλλονται από την Εθνική Τράπεζα. Μην σας γελάει κανένας. Τα δεδομένα αυτά, οι εγγραφές γίνονται. Άρα λοιπόν, είπαν τον Άρη Πάγου βοήθα, μπήκε, είπαμε, αυτός ο Χαρτογιακάς, γράφει ότι δεν έγινε νέα αίτηση και οι ίδιοι εδώ συνομολογούν ότι έγινε νέα αίτηση και το δάνειο μετατράπηκε σε καταναλωτικό, δηλαδή όχι στεγαστικό. Εδώ δείτε το, κυρίες και κύριοι, 15-13 καταγγελία. Και εδώ ήταν η διαταγή πληρωμής που διαγράφηκε και αυτήν. Αυτός εδώ είναι ο απόλυτος εξευτελισμός. Και εδώ σας έχω μία καρτέλα την οποία θέλω να την προσέξετε και να δίνετε εντολή στους αξιόλογους δικηγόρους σας, γιατί μία τέτοια περίπτωση μπορεί να συναντήσετε κι εσείς σε άλλο δικό σας δάνειο. Τι είναι αυτό δηλαδή? Όταν λοιπόν ασκούν ανακοπή οι δικηγόροι σας, για να μην σας επιβαρύνουν με έξοδα, και εσείς το δέχεστε κακώς, διότι πηγαίνατε, ρίχνατε τα χρήματα και σε ένα τρίπιο βαρέλι, αλλά τον δικηγόρο δεν τον πληρώνετε. Και χωρίς τον δικηγόρο μπορείτε να κάνετε τίποτα. Να σας δείξει δηλαδή το δώσε λύση και εσείς θα επιλέξετε έναν άλλον δρόμο. Όταν ασκούν ανακοπή οι δικηγόροι σας και σας λένε ότι για να μην κινδυνεύει το σπίτι σου πρέπει να κάνουμε και αίτηση αναστολής. Αίτηση αναστολής σημαίνει ότι κάνουμε μια ανακοπή, μου έρχεται μια διαταγή πληρωμής ή μια επιταγή προς πληρωμή ή μια κατάσταση και κάνουν και τις αναστολής για να πιθανολογήσει ο δικαστής ότι θα ευδοκιμήσει η ανακοπή μας για να μην μας κάνουν κατάσχεση. Προσέξτε μία λεπτομέρεια. Ίσως να μην τη γνωρίζουν και πάρα πολύ, γιατί δεν το έχω δει πέρα από δικόγραφα του κυρίου Τζίμα που δίνει εντολή στους δικηγόρους μετά από δική σας εξουσιοδότηση. Εδώ λέμε, έτσι, κατά του ΦΑΝΣ, έτσι, τη σύνδρομη σε συγκεκριμένη περίπτωση, κατά της Τηρησίας ΑΕ και της διαταγής πληρωμής. Δηλαδή τι σημαίνει κατά της Τηρησίας? Ότι αφού κατά τη θεία της αναστολής και συζητηθεί και κοινοποιηθεί εντός 12 ωρών 24 ώρων ότι βάλει ο δικαστής, έρχεται σε επαφή ο δικηγόρος σας με τον δικαστή και με τους άλλους, έρχεται και ο Τηρησίας, στέλνει δικηγόρο και η τράπεζα, το ΦΑΝΣ δηλαδή, και αποφασίζει
με ένα νόμο του 3186, σας το έχω πει, του 10, όπου λέει ότι 3169 του 10, ότι να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή που μπήκε διαταγή πληρωμής στον Τηρεσία, δίνει την εντολή ο δικαστής μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση της ανακοπής. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαστε καθαροί και από την Τηρεσία. Δεν μπορούν να σας κάνουν κατάσχεση αποκλειστικά από το δώσε λύση. Ακούστε τους δικηγόρους σας, πληρώστε τους, γιατί αυτοί θα σας σώσουν και όχι τα φανς και ούτε οι εξουδικαστικοί και ούτε αυτά τα κοροφέξαλα, όπως θα δούμε παρακάτω. Και εδώ, για ακόμα μία φορά, έτσι να μάθουν κάποιοι δικαστές να σέβονται τους καλούς δικηγόρους, τους καλούς συμβούλους, διαψεύδουν οι ίδιοι, η τράπεζα που ζήτησε βοήθεια, ξεφτελίζουν τον αεροπαγίτη, που έγραψε μια χαζαμάρα, γιατί δεν μπορεί να μπει στην ουσία ο Αρισπάγος, η ουσία είχε κρυθεί από το... Αλλά εμείς θα δείξουμε όμως και ένα άλλο κόλπο, που εκεί θα χάσουν τα μαλλιά τους οι δικηγόροι. Ζητείτε, δηλαδή, να το πω έτσι, γιατί να το δείτε σε μια εκπομπή, ζητείτε στο δικόγραφο της αναιρέσεως, παράνομη αναίρεση, εκ των υστέρων μετά από 13 μήνες, λέει να κυρωθεί και πρωτόδικη απόφαση. Να επιστραφεί, δηλαδή, να κυρωθεί η εφετειακή και να επιστραφεί, λέει, στο πρώτο δικαστήριο. Μόνο που εμείς ξέρουμε περισσότερα γράμματα από εσάς, αγράμματοι. Και κατέστηνε η πρωτόδικη απόφαση αμετάκλητη. Γιατί στο περιθώριο αυτό των 13 μηνών εμείς κινηθήκαμε. Κοινοποιήσαμε την πρωτόδικη, πέρασαν 120 μέρες, η εφετειακή δεν εξαφάνιζε την πρωτόδικη και ισχυρή είναι η πρωτόδικη. Και δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό, ενώ το ζητά. Και θα το δείξουμε εδώ για να δείτε, κυρίες και κύριοι, το δημοσίευμά μου το σημερινό, που υπερασπίζουμε τους αξιόλογους πρωτοδίκες εφέτες, δεν με ενδιαφέρει και δεν θα με απασχολήσει ουδέποτε και δεν θέλω να γνωρίζω αν υπάρχει άλλος πάγος για μένα προσωπικά στην Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρουν αυτοί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη καρτέλα. Το κλείσουμε αυτό το θέμα, θα επανέλθουμε μετά και από τη δεύτερη μήνυση. Χωρίς αφημί τα κουράκια. Εδώ θα είμαι σκληρός. Και δεν δέχομαι κανέναν πολιτικό, βουλευτή και πάρα πολλές φορές έτσι απ' έξω χαιρόμαστε και ο κύριος Βιλόπουλος να έχει άνοδο, και το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε να πω ποιος είναι ο κύριος Βιλόπουλος, δεν με ενδιαφέρει όμως, τον εκτιμώ και τον σέβομαι και χαίρομαι. Εγώ χαίρομαι και με ανθρώπους που ήμουν εχθρός χαίρομαι να πηγαίνω μπροστά, αλλά αυτό εδώ δεν μπορεί να το γράφει και να βγαίνει με δημοσιεύματα και να λέει το κάναμε εμείς, εμείς είπαμε πρώτοι ότι δεν έχουν αφημί τα κουράκια και... Ρε Βιλόπουλε, ποιος είπε πρώτος ότι δεν έχουν αφημί τα κουράκια? Εδώ έχουμε στείλει ανθρώπους στην Ιρλανδία, φίλοι μου, συνεργάτες μου από την Αθήνα, τα λένε εδώ και χρόνια. Λοιπόν, και τώρα θέλεις να εμφανίσεις, δηλαδή, που στην ουσία δεν είναι τίποτε και θα το εξηγήσουμε σε άλλη εκπομπή. Απλά θέλω να καταλαβαίνετε έτσι και βλέπω αντιδράσεις, ας πούμε κάνουν δηλαδή κάποιοι ότι δεν το είχα ξανακούσει. Πάμε πολλοί συνεργάτες μου, γεροί συμβούλοι στην Αθήνα, που παρίστανται στα δικαστήρια, έχουν φέρει έγγραφα, όχι, ότι μάλιστα σε ένα γραφείο είναι 100 φαντς παράδειγμα. Άστε αυτά, αφήστε τα αυτά. Και αυτά, κύριε πολιτική, κόψτε τα. Κόψτε τα για να μην πω βαριές κουβέντες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Στο επόμενο θέμα και θα είμαι πάρα πολύ σκληρός. Ήρθαν λοιπόν με Μητσοτάκη, ήρθαν από την εφορία μηνύματα και λέει ότι προσέξτε καλά. Εμείς θα πούμε τη γνώμη μας αν έμπειροι και εσείς αποφασίζετε. Ήρθαν μηνύματα και λένε ότι και εμένα μου έρθει στο κινητό ότι έχετε ασφαλισμένο το σπίτι, κύριε. Λοιπόν, πατήστε, κάντε αυτό για να σας μειωθεί η έμφυα. Τον κακό σας τον καιρό. Τον κακό σας τον καιρό. Άλλη μια σφαλιάρα στους ευάλωτους. Διότι το υποτιθέμενο μήνυμα, λέω εγώ έτσι παράδειγμα και θα βάλω τον εαυτό μου για να
Μπορείτε να το καταλάβετε, εγώ έτσι μιλώ για να τα καταλαβαίνετε απλά. Πείτε ότι εγώ έχω ένα δάνειο στο σπίτι. Και έρχεται το μήνυμα, αλλά αυτό δεν είναι ασφαλισμένο από μένα. Το ασφαλίζει η τράπεζα. Εγώ δεν πληρώνω την ασφαλεία. Αν εγώ είμαι σε διαμάχη με την τράπεζα, έχει μεταβιβαστεί όπως ισχυρίζονται νόμιμα στα φανς, μόνο που την ασφάλεια την κάνει ακόμα τράπεζα. Και όχι τα φανς. Ή βάζουν τα χανά, σας παίρνουν τηλέφωνο, κύριε, έχετε μια ασφάλεια, την πληρώσατε. Παραμύθια, αυτοί οι ίδιοι είναι οι τράπεζες πάλι. Άρα λοιπόν, όταν έχει έρδες και διαμάχες, αν πατήσει το κουμπί, είναι σαν να επιβεβαιώνει δηλαδή ότι το δάνειο όσο το χρωστά και η ασφάλεια που έχει η τράπεζα του σπιτιού σου, την οποία την πληρώνει εσύ, τρέξει μετά να αποδείξει ότι δεν χρωστά το δάνειο. Για μένα, για αυτές τις ομάδες δανειοληπτών είναι παγίδα. Πώς θα μπορούσε να μην ήταν παγίδα, αν εγώ ασφάλιζα το σπίτι μου, να γνωρίσω την τράπεζα και να μου έλεγε, πατώντας το κουμπί, να μου έδινε απάντηση η εφορία ότι κύριε, μειώσαμε τον έφυγε γιατί το σπίτι είναι ασφαλισμένο από εσάς. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι τα μηνύματα που ήρθαν με τους ανθρώπους που εγώ ξετρύπωσα και αυτή την ιστορία και μιλώ, κανείς από αυτούς δεν είχε ασφαλισμένο το σπίτι. Είναι σε διαμάχες δηλαδή με τις τράπεζες. Δεν πληρώνουν οι άνθρωποι. Άρα ποια σπίτια έχουν με τσουτάκια ασφαλισμένα? Άλλο το αν θέλεις να ασφαλιστούν όλα τα σπίτια και αφού ασφαλιστούν, να οικονομήσουν δηλαδή πάλι οι δικοί σου εκεί οι ασφαλιστικές κτλ., να μειώσεις τον έμφυα. Και δεν το κατάλαβα εγώ. Γιατί δηλαδή να χαρίσεις λεφτά του κράτους για να πάρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες? Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι σχέση έχει αυτό, ένα, και δεύτερο, με το να αφήνετε υπονοούμενα, γιατί θα τρελαθούμε σε αυτήν τη χώρα. Τι να τρελαθούμε εδώ, ξεφτυλίσαμε τον Άριο Πάγο. Λοιπόν, τον Τηρησία, την Εθνική Τράπεζα, και θα δείτε πολλά ακόμα. Θα δείτε πάρα πολλά. Θα δείτε αποφασίσουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα γελάνε. Δεν υπήρχαν άδειες και διαμεσολαβούσαν στα δάνεια. Άρα λοιπόν, θα μπορούσες να πεις ότι εγώ ενδεχομένως γλιτώνω, έτσι, αν γίνει μια πλημμύρα να αποζημιώσω σαν κράτος. Τι να αποζημιώσει, εδώ ο άλλος μένει στον πρώτο όροφο. Άντε να πλημμυρίσει το υπόγειο και τον πολύ πολύ πρώτο όροφο. Ο άλλος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, γιατί να πληρώνω, δεν το κατάλαβα. Σε μια χώρα που είναι διαλυμένη, βοά και θα δείτε δημοσιεύματα ότι έρχεται και άλλη μεγάλη κρίση. Να ξεζουμίσετε τον κόσμο, να του βάλετε να πληρώνει και υποχρεωτικά ασφάλεια, να αναγνωρίσει τα χρέη του, να πάει να κάνει εξωδικαστικό, να τα γνωρίσει όλα. Ποια θα ήταν η συμβουλή του κύριου Τζίμα? Εξωδικαστικό, ούτε με το που να αγγίξετε το κομπιούτερ. Γιατί εγώ είμαι σύμβολος, δεν είμαι χαρτογιακάς. Και ξέρω να πω τον πελάτη, όχι. Νομίζεις ότι σου χαρίζω το 28 και το 50%. Εγώ σου εγγυάμαι ότι δεν μπορείς να πληρώσεις το 30%. Γιατί να το κάνεις? Γιατί θα έχεις προβλήματα μετά από 2-3 χρόνια. Πόσο δε μάλλον αν έρθουν που αυτά οι ίδιες οι κυβερνήσεις εξαγγέλνουν. Τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, κρίσεις και 1002. Άρα πώς τολμάς σαν σύμβουλος να συμβουλέψεις? Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Κάντε το μόνοι σας. Παρακάτω. Για να δούμε, να κλείσουμε και το θέμα του αεροπαγίτη. Εδώ, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, η απόφασή του τον Ιανουάριο του 2002, δεν συμπληρώθηκε τίποτα. Τέλος, λέει, δεν αποδείχθηκε, δεν συμπληρώθηκε τίποτα. Εντάξει, την οποία απόφαση δεν επικυρώναν, γιατί περίμεναν να βγει το βούλευμα που έλεγε «Καλώς θα συμπληρώσεις» και την επικυρώσαν μετά. 29 του 2002 εκδόθηκε το βούλευμα και 24 επικύρωσαν την απόφαση το 2002. Και για να φαίνεται αυτή η απόφαση ότι δεν συμπληρώθηκε τίποτε υποθετικά, για να όποιος θα τη διάβαζε, θα έλεγε ότι ναι, αφού αυθωώθηκε ότι δεν έκανε προσωγραφία, αλλά καλώς δεν συμπληρώθηκε τίποτα. Δεν είχε αυτό το νόημα όμως. Δεν συμπληρώθηκε τίποτε. Το αποφάσισε σε προγενέστερο χρόνο. Το αποφάσισε, κοιτάξτε εδώ, το 2002, τον Ιανουάριο, 28 Ιανουαρίου δημοσιεύτηκε η απόφαση. Και όχι εδώ όπως πλαστογραφήσαν οι ίδιοι 7 Νοεμβρίου του 2002. 7 Νοεμβρίου του 2001 είναι εδώ. Για να φαίνεται αυτό μεταγενέστερα. Άρα έβγαλα το βούλευμα ότι δεν έκανε πλαστογραφία, διαβάζω και την απόφαση, δεν συμπληρώθηκε τίποτα, τελείωσε. Άγγελος ο αεροπαγέτης, θα γελάει όλη η Ελλάδα που τα βλέπει.
Η Ελλάδα θα βγει στη σύνταξη και θα έχει να αντιμετωπίσει τον κύριο Τζίμα νόμιμα και μπάρικα στα δικαστήρια και εσύ και τα παιδιά σου που βρήκαν τις περιουσίες και μηνύσεις και ξανά μηνύσεις. Έτσι θα πάει. Θα βγεις. Εμείς υπομονή έχουμε. Βάλε όποιον θέλει να σε αθώσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ, 19 του μήνα, τι συνέβη. Πλαστογραφία, εδώ 22 μήνες και 22. Το έχουμε δείξει. Πάμπολες φορές. Έτσι, 19 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, δεν είχε συμπληρωθεί τίποτα. Εδώ λέει ναι, συμπληρώθηκε άλλη σύνθεση. Για να δούμε και την επόμενη καρτέλα, παρακαλώ, και να το κλείσουμε. Και το βούλευμα του εισηγητή που έγινε Ρουπαγίτης και δεν έγιναν οι άλλοι 48 δικαστές που όταν είδαν αυτά που σας δείχνω, ξέρετε τι τον έλεγαν τον δικηγόρο. Δώσε στον κύριο στο διάδικο 20.000 δικαστικές δαπάνες, τον φουσκώνα 5.000, 3.000, γιατί έφτιαχνε αγωγές ότι σαν διδικασμένο ότι τα χαθώθηκε. 48 δικαστές. Κανείς δεν προάκτηκε που βαράθηκε αυτό ο Παναγιώτης εδώ. Εδώ, αυτό που βλέπετε που έγραψε αυτές τις σαχλαμάρες στην απόφαση και τις υπογράψαν και οι άλλοι δηλαδή, έτσι. 20 Σεπτεμβρίου του 2002, ενώ είχε αποφασίσει 28 Ιανουαρίου του 2002, πιο νωρίς δηλαδή, 8 μήνες πιο νωρίς, 9 μήνες πιο νωρίς, 8 μήνες είχε αποφασίσει ότι δεν συμπληρώθηκε τίποτα. Και εδώ λέει καλώς θα συμπληρώσει. Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Και είναι οι μόνες αποφάσεις, φυσικά για να ξεδιαλύνουμε τα πράγματα, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, ότι αν δεν ήταν ο κύριος Τζίμας η ομάδα του, δεν θα μπορούσε να αποδείξει σήμερα τίποτε. Πέρα από τα άλλα που θα μπορούσα να πω για την απόφαση του Αεροπάγου. Διότι αυτό εδώ το βούλευμα και όλα τα σχετικά, δικαστικές πραγματογνωμοσύνες και χίλια δόντια, δεν μπορεί να τα πάρει διάδικος ο οποίος δεν έχει νόμο συμφέρον. Εδώ έχει γίνει αυτεπάγγελτα η μήνυση. Και αυτό το βούλευμα, τα έγγραφα όλα τα κρατούσαμε 20 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Και δεν μπορεί να συγκονίσει κανείς ότι υπάρχουν στα χέρια μας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η αξία ενός συμβούλου. Αυτή είναι η ομαδική δουλειά. Και κόντρα σε αυτά έρχεται μία γυναίκα η οποία έχασε ένα παιδί στα Τέμπη και λέει ότι πήγα στον εισαγγελέα του Αεροπάγου και μερονεύτηκε. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άριος Πάγος. Διαψεύδουν. Θύχτηκε, λέει, η δικαιοσύνη από δημοσιεύματα για τα Τέμπη και από τη τοποθέτηση της κυρίας. Θύχτηκε. Εμείς δεν γνωρίζουμε αν συνέβησε, αλλά εφόσον καταγγέλθηκε δημόσια και δεν της είπατε εκεί στον Άρη Πάγου πήγαινε σε καμιά μοναστήρι, σε καμιά εκκλησία, γιατί δεν κάνετε μια μήνυση. Γιατί δεν κάνετε μια μήνυση. Τις μηνύσεις, λοιπόν, και τα ντύπινα, όπως έκαναν οι Γερμανοί, τα έχετε ψιμουτήρι. Όταν εκείνα τα χρόνια περνούσαν. Γιατί τώρα ψηλό άλλαξε η δημοκρατία. Όχι και πολύ, αλλά έτσι. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πιστέψουμε την κυρία, όταν εμείς οι ίδιοι φέρνουμε στο φως τέτοιες αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου. Ανωτάτου τώρα δικαστηρίου να γράφει, δεν πήγες να κάνεις αίτηση για καινούριο δάνειο. Και στη διαταγή πληρωμής να λέει για τράπεζα είναι νέο δάνειο και δέτε τα εντάλματα και είδατε να γράφουν άλλα στον Τερισσή. Τι να συζητάμε από εκεί και πέρα. Απόλυτη ξεφτύλα. Γι' αυτό είναι περήφανος ο Σάκης ο Τζίμας. Για το κανάλι, για την εκπομπή, για το έργο που τελεί ακούσατε πάμπολους να καταθέσουν εδώ και να λένε δημόσια ότι ναι, μας είχαν αποκλείσει από την κοινωνία και είμαστε βιώσιμοι πλέον και πληρώνουμε κανονικά. Κασελάκης λοιπόν, για δείτε. Ευχαριστώ πιο χαμηλά. Πήγε λοιπόν εκεί, ο άνθρωπος βλέπετε εδώ με σεβασμό. Πόσες φορές δεν τον έχουμε κατακρίνει τον Κασελάκη και τι δεν έχουμε πει εδώ. Προσέξτε όμως να δείτε. Είναι, η ψήφος είναι τόσο άτιμη, να το πω εγώ έτσι. Που άμα θα το δείτε και πρωθυπουργό θα εκπλαγείτε. Γι' αυτό μαζευτείτε μερικοί. Είδατε λοιπόν, οι άλλοι στην Αργεντινή έβγαλαν τον τρελό. Μαζευτείτε. Γιατί, ξέρετε, όποιος κρατάει μικρό καλάθι κάτι κερδίζει λοιπόν. Είπαμε, είναι απόψεις αυτές
Καραδοκή. Ο Τσίπρας λοιπόν, λέει ένα νεύμα, περιμένουν του Τσίπρα. Λοιπόν, αυτό θέλουμε πάλι. Έτσι, τι άλλο, να δουν τα μάτια μας, να ξανακάνουμε πρωθυπουργό του Τσίπρα. Αυτή είναι η πολιτική, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτά είναι τα λάθη των ψηφοφόρων, αυτά πληρώνουμε και καλά να πάθουμε. Άριος Πάγος, τι λέει λοιπόν. Απέλυσε, λέει, τρεις δικαστές. Ο ένας ήταν, λέει, στα Γιάννενα εκεί, έβριζε, λέει, κάτι αστυνομικούς, έκανε τρέλες. Δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί πάλι δικαιώνει το κύριο Τζίμας για το συγκεκριμένο δικαστή και για έναν άλλον και κανένα δυο ακόμα που είναι έτοιμοι. Περιμένουμε 3,5 χρόνια που δεν βγάζουν απόφαση για να μην πληρώσει η Εθνική Τράπεζα τώρα της Ελλάδος, έτσι, και η Εθνική Ασφαλιστική. Λες και νομίζει ότι άμα κρατήσει την υπόθεση θα γίνει τι να γίνει. Πλαστογραφία εξόφθαλμη. Ό,τι και να αποφασίσεις υπάρχει το εφετείο, θα πέσει ξεφτέλισμα δηλαδή. Έτσι λοιπόν. Είδατε λοιπόν ότι πήραν θέση, εδώ απολύσατε, λέει, τον άλλον δεν τον κρατάτε εκεί, δεν κατάλαβα δηλαδή. Σας έχουν σταλεί όλα τα έγγραφα στα mail και στην πρόεδρο που έφυγε και στην ίν πρόεδρο. Σηκώσαμε το τηλέφωνο και σας είπαμε γιατί κάνετε βόλτα τη δικογραφία 2 χρόνια. Μας δηλαδή, αξιότιμη κύριε εισαγγελέα Αθηνών, θα αποδείξεις τον κύριο Τζίμα, θέλω αυτά. Ποια, αυτό που είχαν 50 φορές στη δικογραφία. Αυτά πέστε σε κανένα παιδάκι, εν πάση περιπτώσει, αν θέλεις να βγάλεις και μια διάταξη, βγάλ' την. Που σ' όσοι μας ενδιαφέρει, γιατί ξαναγίνουν μηνύσεις. Δεν το έχετε πάρει καλά το έργο. Δεν καταλάβατε μάλλον καλά. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Αυτό είναι το δημοσίευμα και με αυτό θα κλείσω, κυρίες και κύριοι, που από το πρωί μέχρι το βράδυ σας βομβαρδίζουν. Λοιπόν, ελπίδα να σώσεις το σπίτι. Ελπίδα, προσέξτε. Οι χαρτογιακάδες, οι αλυταράδες, αυτοί που μας κατέστρεψαν, σας δίνουν ελπίδα. Και πληρώνουν διαφήμιση για αυτήν την ελπίδα. Ποια ελπίδα, ρε χαρτογιακάδες. Εσείς πτωχεύσατε τη χώρα. Και βάζετε τους ανθρώπους αυτούς αντί να τους προσκυνάτε, που συνέβαλαν και συμβάλλουν καθημερινά, τσουντάρουν δηλαδή, στις τράπεζες που ανακεφαλοποιηθήκαν, που κάνατε 1,200, δώσατε και ένα κομμάτι ψωμί τα δικαιώματα σε φάνσα και νιγάνε τον απλό το λαό, βγάζετε και λέτε ελπίδα. Ελπίδα σε ποιον, σε αυτόν που εσείς τον καταστρέψατε, αν το δέχεστε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Με γεια σας και με χαρά σας. Δείτε τη διαφήμιση, πηγαίνετε λοιπόν στον εξουδικαστικό και με γεια σας, με χαρά σας. Εμείς εδώ διδάσκουμε άλλο. Με τον δικηγόρο σας θα τρίξουμε τα δόντια το φυσικό σας δικαστή να μην περάσει, να μην περάσουν και δεν περνάνε αυτές οι παρανομίες. Για μας είναι παράνομοι, είδατε, δεν έχουν αφημί, κάνουν 1,200, αποκλείσαν κόσμο, γιατί αυτοί θα έρθουν μάρτυρες σε ένα ποινικό δικαστήριο και θα το ρωτήσουν, κύριε Γιάννη, αυτό που ακούσατε, τι έγινε, δεν με τράπεζες, δεν με διεχόταν, τι κάνετε σήμερα, πληρώνω κανονικά, είμαι βιώσιμος και τα λοιπά. Θα έρθουν να καταθέσουν οι άνθρωποι στα ποινικά δικαστήρια. Άρα λοιπόν, ποιους κάνετε χάρη, δεν κατάλαβα. Να μην τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Με αυτό θα κλείσω, κυρίες και κύριοι. Να κλείσουμε παρακαλώ το κοντρόλ, την κλήρωση. Βάλει το σε όλη την οθόνη. Έτσι πάμε μαζί. Κυρίες και κύριοι, κλείσαμε λοιπόν την κλήρωση. Όσοι συμμετείχατε σήμερα στην κλήρωση, θα μπείτε τώρα στην κληρωτίδα. Πάμε λοιπόν για 2 νικητές, όπως ήθεστε να κάνουμε κάθε εκπομπή. Πάμε για τον πρώτο νικητή, την πρώτη νικήτρια. Το νούμερο 460. Πάμε και σε άλλον ένα νικητή, άλλη μια νικήτρια. Και το 228. Δύο οι νικητές. Όλοι όσοι τηλεφωνήσατε και αυτοί οι δύο θα μπουν στην κλήρωση της τελευταίας εβδομάδας ή αρχές του μήνα, εξαρτάται ποια μέρα πέφτει η Τετάρτη. Για τη μεγάλη κλήρωση.
να πω ότι υπάρχει ξεχωριστή στα τηλέφωνα, υπάρχουν άνθρωποι, τηλεφωνήτρες εκεί που αναγράφουν τους ανθρώπους οι οποίοι ζητούν βοήθεια και τέλη του μήνα από αυτά τα χρήματα δίνουμε και σε αυτούς. Ήδη έχει μπει στη λίστα ο κύριος Ιωάννης και ο Νίκος που ζήτησε βοήθεια. Για να δούμε λοιπόν τους σημερινούς νικητές. Ευχαριστώ πολύ. Είπαμε Καλλιόπη. Μολονότι, κυρίες και κύριοι, αργήσαμε στην κλήρωση 4 σελίδες. Και Ζαφύρης. Έτσι. Για να δούμε λοιπόν αν τους έχουμε στον αέρα. Ορίστε, 2 νικητές, κυρίες και κύριοι. Κύριε Καλλιόπη, είπαμε, και Ζαφύρης. 2 ζητήσαν βοήθεια. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο κοντρόλ και να λέτε ότι, ξέρετε, έχω ανάγκη. Αξιολογούμε λοιπόν τις ανάγκες και 5 άτομα. Από αυτά τα βοηθάμε κάθε μήνα, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να βοηθήσουμε και 6, γιατί άλλη φορά είδατε ότι κάνουμε 2 κληρώσεις, δίνουμε και μια βοήθεια έξτρα. Αυτό είναι το δώσε λύση. Θα είναι δίπλα σας, θα σας στηρίζουμε με κάθε μέσο. Εμείς εδώ σας συμβουλεύουμε. Και άλλη μια συμβουλή που θέλω να κάνω προς το τέλος της εκπομπής είναι κοντά στους αξιόλογους τοπικούς σας δικηγόρους. Αυτοί θα σας σώσουν και δεν θα σας σώσει κανένας εξωδικαστικός και κανένα άλλο, να το πω εγώ έτσι, από αυτά τα δημοσιεύματα που διαβάζετε. Καλλιόπη, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, κυρία Καλλιόπη. Καλημέρα. Έχετε κερδίσει άλλη φορά? Όχι, δεν έχω ξανακερδίσει, κύριε Τσίμα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να δίνετε πάντα λύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, Καλλιόπη, που είχες την υπομονή να κάθεις τέτοια ώρα να πεις αυτό το ευχαριστώ που δίνει χαρά στους συνεργάτες μου, στα αδέρφια Κουκκίνη, τους ιδιοκτήτες, τον Άστρα και σε μένα τον ίδιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, κυρίες και κύριοι, συντάσσετε μία άλλη, έτσι αναγράφονται οι άνθρωποι που ζητούν βοήθεια. Άρα μπορείτε να ζητήσετε και εσείς βοήθεια, αν έχετε κάποιο πρόβλημα. Και μπορούμε φυσικά να το λύσουμε. Καλημέρα, Ζαφύρη. Καλημέρα, κύριε Τζίμα. Έχετε κερδίσει άλλη φορά, κύριε Ζαφύρη? Όχι, είναι η πρώτη φορά. Σας παρακολουθούμε κάθε τι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Χαίρομαι που σήμερα κέρδισαν 2 άνθρωποι που δεν έχουν ξανακερδίσει. Αυτό σημαίνει ότι βλέπετε την εκπομπή, βλέπετε τον Άστρα και νομίζω ότι κάτι παίρνετε από αυτή την εκπομπή, Ζαφύρη, έτσι? Εννοείται, εννοείται. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να πω έτσι λοιπόν καλημέρα και να πω ότι μπορείτε να έρχετε, αν είστε από εδώ, συνομίστε με το κοντρόλ και τώρα μπορείτε να έρθετε να πάρετε άλλα χρήματα ή αύριο, ή εν πάση περιπτώσει σας βρίσκουν όπως κάνουμε οι αξιόλογοι συνεργάτες μου. Την επόμενη Τετάρτη, 10:30, δώσε λύση με το Σάκη Τζίμα, με νέες αποκαλύψεις και 2 αποφάσεις που με πιέσαν οι συνεργάτες μου να τις δείξω σήμερα. Δεν θα τις δείξω σήμερα, υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Κόντρα λοιπόν στον Άρεο Πάγο. Αυτό είναι το δώσε λύση. Καλή σας μέρα, Παναγιά μαζί μας, καλό ξημέρωμα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.